Για να δούμε αν είμαστε live. Θέλει κανένα δύο λεπτά. Αν κάποιος μας βλέπει, να μας πει ότι ακουγόμαστε, ότι είμαστε OK. Γεια. Έχουμε μαζί μας σήμερα τον Διεθνή Μέτρη, θα τα πω ελληνικά σήμερα όλα. Κύριε Ευγένιο Ιωαννίδη, θα μιλάω στον πληθυντικό. Τι λες, Ευγένιε, να μιλάω στο πληθυντικό μαζί σου? Ναι, Νικό, καλύτερα. Αστειεύομαι φυσικά, διότι όπως σου είπα και πριν, είσαι από τους νεότερους καλεσμένους μου. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο βέβαια αυτό να σου πω την αλήθεια, διότι πάντα αγχώνομαι. Εσείς η νέα γενιά είστε και λίγο, πώς να το πω, πολλές φορές νομίζω ότι, ρε παιδί μου, είστε αυτό, η φρέσκια αύρα. Κάτι τελείως διαφορετικό. Έχω συνηθίσει, ρε παιδί μου, τη δικιά μου τη γενιά ή την πιο παλιά, που τους μιλάω στον ενικό τους, ξέρω χρόνια, και όταν είναι κάποιος νέος καλεσμένος, τον οποίο δεν τον ξέρω, λέω, νιώθω λίγο τσιτωμένη. Αλλά εσύ είσαι φοβερός, δηλαδή, με τη μία. Παιδιά, με τον Ευγένιο, να ξέρετε, δεν, ούτε έχουμε μιλήσει ποτέ. Σήμερα είναι η πρώτη μας φορά. Δεν έχουμε πει κανένα καλημέρα, γιατί τον αναγνωρίζω, κάπως έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να είσαι σήμερα μαζί μας. Για όσους δεν γνωρίζουν τον Ευγένιο, είναι από τα παιδιά αυτά που θα λέγαμε, αυτά που λέμε τώρα prodigy, είναι λοιπόν ο Έλληνας prodigy. Λοιπόν, πρώτη σου επιτυχία, πες μας, πότε ήτανε, για να καταλάβουν όλοι γιατί πράγμα μιλάμε, για όσους δεν σε γνωρίζουν φυσικά. Εντάξει, μάλλον εννοείστε, η πρώτη μου επιτυχία, πιο σημαντική, ήταν το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στο Βατούμι, το 2011, να κάνω λάθος. Ναι, βγήκα πρώτα στον Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κάτω των 10 ναι, ετών. Η εμπειρία? Ήταν πανέμορφη, γιατί ήταν, νομίζω, και από τα λίγα τουρνά που δεν είχα πάει, δεν συνοδευόμουν τον πατέρα μου, που με έχει συνοδεύσει σε πολλά τουρνά, και ήμασταν όλοι μαζί με την Αποστολή. Και εντάξει, πάλι δεν το είχα πολύ συνηθίσει, επειδή είχα συνηθίσει τον πατέρα μου να με προσέχει, να με βάζει σε πρόγραμμα πολλές φορές. Αλλά κατάφερα εκεί πέρα και με όλο το σύνολο και όλη η Αποστολή που μαζί με τους προπονητές και όλο και το καλοσκάπι και το πραγματέρι, θυμάμαι. Δουλέψαμε και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά και ήταν πολύ ευχάριστο το κλίμα και πήγαν όλα καλά, θεωρώ. Ναι, ήταν πολύ όμορφη εμπειρία. Εκείνη η εμπειρία σε έκανε να προσπαθήσεις παραπάνω, δηλαδή μετά να δώσεις το 200% ώστε να συνεχίσεις, ή εφησυχάστηκες? Λίγο και από τα δύο έγιναν. Ναι, εφησυχάστηκα λίγο, επειδή λέω, εντάξει, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με την επιτυχία και λέω, τώρα μπορώ λίγο να μην δουλεύω τόσο εντατικά, αλλά από την άλλη και πάλι για να εξακολουθήσω να διατηρήσω αυτό το επίπεδο έπρεπε να ασχολούμαι και να προπονούμαι εντατικά. Τώρα, επειδή ήμουν και μικρότερος σε εκείνη την περίοδο, δεν ήξερα κατά πόσο σημαντικό ήταν να δουλεύω τόσο εντατικά και πόσο εντατικά έπρεπε, και νομίζω ότι θα μπορούσα να είχα δουλέψει παραπάνω. Νομίζω αυτό ήταν ένα από το έτσι λάθος μου που έκανα συσταγωγικά. Αλλά κάπως έτσι, ναι. Να κάνω την ερώτηση τη μαγική τώρα. Πώς και ξεκίνησες να παίζεις σκάκι? Ποιος προσέλκυσε σε αυτό? Τώρα δεν θυμάμαι συγκεκριμένα. Νομίζω όταν ήμουν 5 ετών, η μητέρα μου με έμαθε τις κινήσεις. Και να φανταστείς, όχι, εντάξει, ο πατέρας μου κυρίως έπαιζε σκάκι, όχι επαγγελματικά ή σε σύλλογο ή οτιδήποτε, απλώς ήξερε καλύτερα να παίζει από τη μητέρα μου, θυμάμαι. Και η μητέρα μου απλώς θυμάμαι να μου μαθαίνει τις κινήσεις, και αργότερα, όταν πρέπει να ήμουν κοντά στα 6 ετών, όταν είχαμε πάει και επισκεφτεί στις αίρες στο θείο μου και παίξαμε μια παρτίδα, κατάφερα να την αντιμετωπίσω αρκετά καλά, δηλαδή με τις ελάχιστες γνώσεις που ήξερα, σχετικά με το σκάκι και όλα αυτά, και πρότεινε στους γονείς μου αν ήταν να με γράψουν σε ένα σκακιστικό σύλλογο, γιατί προηγουμένως με πηγαίνανε σε άλλες διαφορετικές δραστηριότητες, όπως ήταν το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, και ποτέ δεν είχαμε σκεφτεί το σκάκι σαν επιλογή ή οτιδήποτε. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν. Πρώτος ο σύλλογος, πρώτος προπονητής. Πρώτος σύλλογος ήταν ο Χαν Καλαμαριάς, εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Και πρώτος μου προπονητής ήταν και το συλλόγο Νίνο Σλαβονίνο.
Με εκείνο, όχι, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω εκείνος πρέπει να ήταν ο πρώτος μου προπονητής. Τώρα μπορεί να ξεχνάω κάτι, δηλαδή δεν θέλω να... Εντάξει, δεν πειράζει. Συμβαίνει αυτό. Μην αγχώνεσαι. Ναι. Υποθέτω ότι ξεκίνησες όπως όλα τα παιδιά, σχολικούς αγώνες, πανελλήνια και ούτε καθεξής. Καλησπέρα, Σπύρο. Λοιπόν, σήμερα βλέπω και τα σχόλια, γιατί μέχρι και την προηγούμενη φορά δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ και έχανα όλα ό,τι μας στέλνανε όσοι μας παρακολουθούσαν. Έκανα εγώ τη συνέντευξη, στέλνανε οι άλλοι, τίποτα εγώ. Για σήμερα, να ξέρετε, τα έχω κανονίσει έτσι ώστε να βλέπω και ό,τι μας γράφετε. Οπότε καλησπέρα και αν θέλετε γράφετε και ποιος είναι ο καθένας, γιατί δεν τα θυμάμαι όλα τα nicknames. Λοιπόν, άρα ξεκινάς σχολικός αθλητισμός, πανελλήνια αγώνες. Πόσο γρήγορα έρχεται το πρώτο πρωτάθλημα ατομικό, γιατί για να παίξεις ευρωπαϊκά ή αντίστοιχα παγκόσμια πρέπει στην ουσία, δηλαδή... Εντάξει, πλέον είναι ανοιχτά όλα αυτά. Μπορείς να συμμετέχεις, αλλά συνήθως πρέπει να πάρεις ένα πρωτάθλημα. Κανονικά, ναι, για να πάρεις την πρόκριση, αν αυτό εννοείς, για να παίξεις ναι, κάποιο ναι, αυτό εννοεί. Ναι, εντάξει, θα βοηθάει οικονομικά κυρίως η πρόκριση, αλλά εντάξει, επειδή τα περισσότερα, όπως είπες, είναι ανοιχτά και μπορούν να συμμετάσχουν οποιοσδήποτε θέλει. Αυτό είναι βολικό και, εντάξει, και δίκαιο για όλους. Και επίσης θυμάμαι ο μικρότερος όταν έχει ξεκινήσει, πολλές διοργανώσεις διεθνείς διοργανώνονταν στο Πόρτο Καράς και εκεί πέρα γενικά στη Χαλκιδική που ήταν κοντά στην Ελλάδα και δεν χρειαζόταν να... Κοντά στη Θεσσαλονίκη, σωστά, μπράβο. Ενώ είσαι στην Ελλάδα και κοντά στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα. Και... Το άνθρωπο μην αγχώνεσαι. Εγώ έχω κάνει χειρότερα στις πρώτες μεταδόσεις, οπότε μην αγχώνεσαι καθόλου. Και βόλευε πάρα πολύ γενικότερα να παίζω και να αντιμετωπίζω πολύ δυνατούς παίκτες από το εξωτερικό, από μικρή ηλικία. Αυτό με βοήθησε, πιστεύω, αρκετά να αποκτήσω εμπειρία και να βελτιωθώ. Πόσο αγώνες έπαιζες περίπου το χρόνο? Θέλω να το συγκρίνω, γιατί πριν σου κάνω μια παρατήρηση, ναι, ότι, ρε παιδί μου, έχεις παίξει πάρα πολλούς αγώνες το 2022. Δηλαδή, έκανα ένα συγκριτικό και... Πόσους έπαιζες τότε, πόσους παίζεις τώρα, έπαιζες rapid, κλασικό, τι προτιμούσες? Μόνο κλασικό έπαιζα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή τώρα τελευταία θα αρχίσει να παίζω rapid και blitz. Δηλαδή αν παρατηρήσεις, δεν ξέρω, δεν έχω κάποιο ιστορικό ιδιαίτερο σε rapid και blitz αγώνες. Αλλά από ό,τι θυμάμαι, εντάξει, τώρα προσπαθώ να παίζω μια φορά το μήνα τουλάχιστον για να μπορώ να διατηρηθώ και σε κάποια... Να διατηρήσω τη φόρμα μου. Αλλά τότε ίσως να έπαιζα και λίγο περισσότερο. Επειδή δεν είχα υποχρεώσεις άλλες γενικότερα και... Εντάξει, πέρα από το σχολείο. Το σχολείο, δεν θυμάμαι ακριβώς συγκεκριμένα, αλλά πρέπει να έπαιζα είτε ένα είτε δύο τουρνά το μήνα, αλλά όχι κάθε μήνα εννοείται, αλλά έπαιζα. Θυμάμαι ότι έπαιζα αρκετά. Και υπήρχαν και περίοδοι που δεν, απλώς, εντάξει, δεν έπαιζα για ένα χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούσα. Συνδυαστή σχολή ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό, ναι. Ξεκινάς, λοιπόν, μικρή ηλικία, όλα όπως πρέπουν, δηλαδή και αγώνες και προπονήσεις, έρχεται η επιτυχία, γίνεσαι φίντε μέτρ στην ουσία. Δεν ξέρω, μπορεί να είσαι και ο νεότερος φίντε μέτρ, δεν είμαι σίγουρη, αυτό θα το δω. Ήθελα να το κοιτάξω, δεν πρόλαβα. Η αλήθεια είναι, αυτή η εβδομάδα έχει περάσει νεράκι. Και ναι, σε ηλικία 11 ετών μαζί με το ευρωπαϊκό πρέπει να ήρθε ο τίτλος, σωστά? Μπορεί και αυτόματα. Ναι, ναι, ναι. Κάπως ναι. Έτσι. Λοιπόν, και εννοείται ότι όταν τώρα στα 11 σου είσαι FIDE Master, έχεις πάρει και ένα ευρωπαϊκό, μου λες εφησυχάζομαι λίγο, αλλά εντάξει, μ' άρεσε, οπότε θέλω να συνεχίσω. Ξεκινάει μια πορεία πάρα πολύ καλή. Θεωρώ ότι είχες κάνει κάποια καμπή σε κάποια φάση, όμως επανέρχεσαι ευρυμύτερος και ναι, ξανά ένα ευρωπαϊκό στα 17 σου. Ναι. Αυτό πώς έγινε? Για πες, για κατήστε νέα μας όλη την πορεία από τα 11 μέχρι τα 17. Νομίζω το κομβικό σημείο ήταν λίγο 2 χρόνια πριν, θεωρώ, για μένα, επειδή από μικρός ήμουν, άλλο ένα θέμα που είχα ήταν τα κιλά μου, επειδή ήμουν αρκετά υπερβάρος, όχι σαρκός οτιδήποτε μπορείς να το πεις, να το χαρακτηρίσεις, και για μια χρονιά
Δηλαδή, ευχαριστώ και τους γονείς μου για αυτό που με υποστήριξαν σε αυτή την επιλογή και στην απόφαση. Είπαμε, συζητήσαμε να μην πάω μια χρονιά στο σχολείο που ήταν λίγο έτσι, κάπως πρωτοποριακό για την εποχή μας. Πολύ, δεν το γνώριζα αυτό. Ναι. Και ήμουνα το γυμνάσιο, δεν είχα πάει το λύκειο, το πρώτο λυκείο. Την επόμενη χρονιά δεν είχα πάει, ολόκληρη τη χρονιά. Ενημέρωσα εννοείται κανονικά το σχολείο και εκείνη τη χρονιά ήταν που είχα αφοσιωθεί πιο εντατικά με το σκάκι και με τα κιλά μου. Γενικότερα να χάσω τα κιλά που είχα τα παραπανήσια. Είχα θέσει δύο στόχους, αυτό τα κιλά μου και το σκάκι. Και μετά συνέχισα μετά αυτό το χρόνο, δηλαδή δεν είχα σημειώσει κάποια φοβερή επιτυχία εκείνο το χρόνο. Δεν θυμάμαι ίσως κάποια, αλλά δεν θυμάμαι συγκεκριμένα σε κάποιο τοπικό τουρνουά. Αλλά ναι, και την επόμενη χρονιά πήγα κανονικά στο σχολείο και δεν ξέρω, νομίζω ότι θεωρώ ότι όλη αυτή η προετοιμασία που είχα κάνει την προηγούμενη χρονιά με βοήθησε να το κατακτήσω. Άρα στην ουσία στοχοπροσιλώθηκες στο να βελτιωθείς ψυχολογικά, μάλλον κάτι σε κρατούσε πίσω. Ό,τι και σωματικά αυτό, ναι. Μπράβο. Έστω και το σωματικό, γιατί θέλει τεράστια, πώς να το πω, κατανόηση και από τους γονείς. Σπάνια, δηλαδή, εγώ ακούω σπάνια γονείς να είναι τόσο υποστηρικτικοί. Πραγματικά θεωρώ ότι τους αξίζει ένα τεράστιο μπράβο, διότι σε αφήσαν ένα χρόνο να κάνεις αυτό το οποίο ήθελες πραγματικά, αυτό το οποίο σε έκανε να νιώσεις καλύτερα και προφανώς να επανέλθεις και δρυμύτερος. Και τι να σου πω, γιατί είδα ότι η εξέλιξη ήταν θετική σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Μπράβο, Ευγένεια, μπράβο και στους γονείς. High five από μένα. Μακάρι, πραγματικά, μακάρι όλοι να μπορούσαν να δράσουν κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε με το σχολείο, αλλά πάρα πολύ καλά. Γιατί επανέλθεις δρυμύτερος και προφανώς γύρισε και το χαμόγελο. Γιατί υποθέτω ότι όταν μιλάμε τώρα για σωματικό εμφανισιακό, πάντα ξέρεις, είναι αυτό το οποίο μας ρίχνει λίγο. Μας νταουνιάζει, που λέμε οι νεολαίροι εμείς. Λοιπόν, άρα επανέρχεσαι πάρα πολύ καλά. Και την επόμενη χρονιά τι γίνεται, εφόσον μου λες ότι προσιλώθηκες σε δύο στόχους, προφανώς πέτυχες και τους δύο στόχους και επανέρχεσαι και αγωνιστικά στο σκάκι. Ναι. Και την επόμενη χρονιά απλώς ακολούθησα κανονικά το πρόγραμμα και το σχολείο και όλα κανονικά, δηλαδή δεν έκανα κάποιες φοβερές, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να πω, δεν έπαιρνα ακραία μέτρα, δηλαδή να κάνω κάτι το ιδιαίτερο να λείψω πάρα πολύ καιρό ή οτιδήποτε. Ακολούθησα κανονικά το πρόγραμμα, όλα κανονικά. Και εντάξει, εννοείται με βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός που είχα χάσει και τα κιλά μου και ψυχολογικά και για μένα και για και αγωνιστικά να έχω περισσότερες αντοχές. Και νομίζω ουσιαστικά αυτό ήταν αυτό που με βοήθησε περισσότερο. Δηλαδή, κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα ήρθαν κάπως μόνα τους και εντάξει, εννοείται συνέχισα να το διαβάζω και να προπονούμε. Και συγκεκριμένα και πάνω και στο τουρνά, δηλαδή κατέβαλα μια μεγάλη προσπάθεια πάνω στο τουρνά να προετοιμάζομαι καλά και να είμαι προσιλωμένος. Αλλά κατά τα άλλα, ναι, δεν έγινε κάτι το ιδιαίτερο εκείνη τη χρονιά, απλώς... Και, ναι, δεν, αυτό και δεν ήταν κάτι που είχα θέσει ως στόχο, δηλαδή να πάω στο Πανευρωπαϊκό και να βγω πρώτος, απλώς έτσι συνέβη. Καλά, δεν είναι έτσι απλώς συνέβη. Όλα αυτά το είναι συνέβη, αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Απλώς συνέβη. Σκόνταψα και βρήκα 20 ευρώ μπροστά μου. Τι μου λες και εσύ τώρα. Έτσι όπως μου το λες. Όχι, δεν έπαιξα 11 αγώνες. 11 δεν είναι ένα θυμό μου. Δεν έπαιξα 11 αγώνες. Απλά με είδαν και είπαν Ευγένη, πάρε και μία πρώτη θέση. Μα τι μου λες και εσύ τώρα. Έτσι όπως το θέτεις είναι. Δεν είναι και τίποτα. Πηγαίνετε σε ένα ευρωπαϊκό. Στα 18 που παίζουν και μπορεί και grand meter και διεθνείς meter και θα πάρετε και ένα μετάλλιο. Καταρχάς, εντάξει, είσαι μετριόφρον, αστειεύομαι, το καταλαβαίνεις. Θα χαιρετήσω και τον Σπύρο από τη Ρόδο και τη Βέρα, η οποία είναι και από το σύλλογό σου, τη Βέρα την Αβραμίδου. Λοιπόν, παιδιά, οι πρωτοβουλίες για τις συνεντεύξεις είναι από τον κοσμά τον κέφαλο οι περισσότερες. Εγώ απλά είμαι, πώς να το πω, μεσάζοντας. Όμως έτσι. Διότι όλες αυτές οι ιστορίες πρέπει να ακουστούν και φυσικά να μπορέσουμε και να τις διασώσουμε. Γιατί δεν είναι όπως παλιά έγραφε ως για πέρας κάθε μέρα στην εφημερίδα.
Τώρα έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Όλα αυτά τα παιδιά, δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν λαμβάνουν μέρες σε συνεντεύξεις ή δεν αποκαλύπτουν εύκολα αυτό. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Ευγένιος τώρα, ελπίζω να είναι ο δρόμος και για τους άλλους της ηλικίας τους. Κάνω νοκ-νοκ τώρα, ξέρεις, όλους. Θα κάνω μετά, θα γίνω στενός κορσές. Για να λάβουν και αυτή η σειρά και να μπορέσουμε να, πώς να το πούμε, να ξεκτυλίξουμε και να εκτυλίξουμε τις ιστορίες όλων των παιδιών μας. Λοιπόν, άρα 17, ένα χρόνο μικρότερος από την ηλικιακή κατηγορία που παίζεις, άλλη μια σημείωση, γιατί σου ξαναλέω, είσαι πολύ, πώς το λένε, humble με τον εαυτό σου. Λοιπόν, έρχεται το δεύτερο ευρωπαϊκό. Ναι. Και νομίζω κάπου εκεί γίνεσαι και διεθνής μέτρο, σωστά? Σωστά, ναι. Λοιπόν, εντάξει, δεν είσαι ο νεότερος διεθνής μέτρο, οπότε εντάξει, εκεί δεν το καταρρύπτεις το ρεκόρ, μάλλον είσαι νεότερος. Και μετά τι αποφασίζεις να κάνεις, διότι μέσα σε όλα τα άλλα να σας πω, με την ιστορία που μας έχει πει ο Ευγένιος, ότι είναι και φοιτητής στα ΤΕΦΑ, στο Αριστοτέλειο είναι τα ΤΕΦΑ, έχουν δική τους σχολή. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ναι. Αριστοτελείου. Λοιπόν, οπότε όλο αυτό το, όλη αυτή, πώς να το πω, μεταστροφή που έκανε στη ζωή του, την έχει ακολουθήσει προφανώς και για τη μετέπειτα, ξέρω εγώ, ζωή του. Δεν ξέρω αν θα γίνεις γυμναστής, αν θα γίνεις ακαδημαϊκός, αν θα γίνεις κακιστής, αλλά σίγουρα με κάποιον τρόπο θα τα παντρέψεις όλα μαζί. Έτσι νομίζω, έτσι σε κόβω. Σωστά τα λες. Για πες. Ναι. Με βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι πλέον είχα πιο ξεκάθαρο, πάλι πιο ξεκάθαρο στόχο, επειδή ήξερα, μου έδωσε τη δυνατότητα ότι δεν θα δώσω πανελλαδικές πανελλήνιες για να περάσω κάποια σχολή που σίγουρα θα έπρεπε να αφιερώσω πάρα πολύ χρόνο από το διαβασμά μου από το σκάκι. Και είχα και μερικές αμφιβολίες αν ήθελα να συνεχίσω με το σκάκι, αν με έπρεπε να συνεχίσω με το σκάκι, ή αν έπρεπε απλώς να τώρα περισσότερο να αφοσιωθώ με το σχολείο και μετέπειτα να το κοιτούσα αν θα μπορούσα να ασχοληθώ πιο νερό με το σκάκι. Μου έδωσε αυτή την κατεύθυνση και ήξερα πλέον ότι με μεγαλύτερη άνεση και με λιγότερες τύψεις, εντάξει, τύψεις, εισαγωγικά τύψεις, να μπορώ να ασχοληθώ και να διαβάζω με το σκάκι χωρίς να χρειάζεται να αφιερώνω τόσο πολύ χρόνο στο σχολείο και στα μαθήματα του σχολείου. Αυτό είναι. Δεν το ακούσατε. Αυτό που κλείστε εδώ, δεν το είπε ο Ευγένιος. Για μένα. Όλα αυτά όμως που λες είναι πολύ. Πώς να το πω, είναι υποκειμενική άποψη. Εντάξει. Λοιπόν, μην το λες, γιατί ξέρεις τι, το σκάκι ούτως ή άλλως βοηθάει μαθησιακά, όπως και να το κάνεις. Να πω το πώς, ας πούμε, γυμνάζει τη μνήμη, πώς πολλές φορές σου μένουν πράγματα, είτε φωτογραφικά, είτε, ρε παιδί μου, πώς να το πω, κριτική σκέψη. Οπότε μας βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα και είναι αλήθεια ότι από όλους τους σκακιστές γνωρίζω ότι στο κομμάτι τουλάχιστον του σχολείου καταφέρνουν και λύσονται πάρα πολύ εύκολα. Διαβάσουν, δεν διαβάσουν. Ναι. Αλλά δεν το ακούσατε ούτε αυτό από μένα. Ούτε από το προηγούμενο, ούτε αυτό από μένα. Λοιπόν, οπότε με αυτόν τον τρόπο, στην ουσία, νιώθεις ένα μαξιλαράκι ως προς τη φοιτητική σου ζωή. Επιλέγεις μια σχολή η οποία είναι ανορθόδοξη για σκακιστή, για να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει άλλος σκακιστής σε ΤΕΦΑ. Okay. Κατ' εμέ, πρέπει να νομίζω είναι η Σαράφογλου, η Μαρία η οποία τελείωσε ΤΕΦΑ, αλλά νομίζω ότι τελείωσε στο εξωτερικό και με κατεύθυνση κιόλας σκακιστική προπονητική. Ευχαριστώ. Οπότε εσύ, από ό,τι ξέρω, δεν έχεις πάρει ειδικότητα ακόμα. Όχι. Προς τα πού προσανατολίζεσαι? Δεν είχα προσανατολιστεί κάπου συγκεκριμένα. Τώρα, από αθλήματα, αν θα επέλεγα, δεν σκεφτόμουν είτε το τένις, την κολύμβηση ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν το έχω κοιτάξει πάρα πολύ. Είναι τυχαίο που είναι ατομικά αθλήματα και τα δύο? Δεν είχε, όχι. Μ' αρέσουν πολύ ατομικά αθλήματα, πάρα πολύ. Δηλαδή και οι διάφορες δραστηριότητες γενικά που είχα ασχοληθεί και δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια ήταν ατομικές, δηλαδή είτε πινκ-πονγκ ήταν αυτό, είτε κολύμβηση, ας πούμε. Εντάξει, κολύμβηση είχε να πάει και, εντάξει, ατομικό θεωρείται, ναι. Δηλαδή γενικά μου αρέσουν τα ατομικά αθλήματα, ναι. Δεν ξέρω, δεν είναι ότι
δεν μ' αρέσει να βασίζομαι στους άλλους, αλλά μ' αρέσει αυτό το συνέστημα ότι μπορώ να φοβώ τον έλεγχο του αυτού μου. Αυτό κυρίως για την απόδοσή μου, κυρίως, δεν ξέρω. Ή μπορεί να είναι και τυχαίο, δεν ξέρω. Αυτό, ναι. Α, μας λένε ότι και ο Μαμουλάκης ήταν στα ΤΕΦΑ. Ευχαριστώ, Μαρία, δεν το ήξερα. Είδες, μαθαίνουμε κάτι και δύο τύπου συνέντευξης. Λοιπόν, σας είπα, σήμερα βλέπω όλα τα σχόλια, το έχω κανονίσει έτσι. Εντάξει, κάθε φορά θα βελτιωνόμαστε και λίγο. Τώρα, το κομμάτι του εξωτερικού, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει? Δηλαδή, υποθέτω από πολύ μικρός, έχεις επισκεφθεί πάρα πολλές χώρες. Εγώ μέσα σε ένα χρόνο σε βλέπω με μια βαλίτσα και ένα διαβατήριο πρέπει να είσαι. Ζηλεύω γιατί κι εγώ έτσι είμαι. Αλλά εσύ με έχεις βάλει πραγματικά. Δεν μπορώ να σε ανταγωνιστώ. Ναι, εννοείται, ωραία εμπειρία είναι. Απλώς, εντάξει, δεν επισκέφτομαι τη χώρα σαν χώρα να δω τα αξιοθέατα, δυστυχώς τα αξιοθέατα της κάθε χώρας, λίγο να την εξερευνήσω. Απλώς, τον περισσότερο χρόνο μας, δηλαδή, οι σφαγιστές, το περνάμε στα ξενοδοχεία και στον αγωνιστικό χώρο που δεν θα έλεγα ότι μετράνε τα ταξίδια σαν ταξίδια. Δεν τις έχω απολαύσει ουσιαστικά αυτές τις χώρες που έχω επισκεφτεί. Αυτό είναι μια πικρή αλήθεια, ναι. Γι' αυτό σε ρώτησα, διότι ήμουνα σε ένα συνέδριο πρόσφατα και εκεί η Ελίνα Ιντανιέλιαν είπε ότι όλοι οι παίκτες περιμένουμε το free day για να ξεκουραστούμε. Έτσι. Την κοίταξα και λέω, και κάποιος τη ρώτησε, τι εννοείται? Εκείνη τη μέρα λέει, θέλω απλά να είμαστε στο κρεβάτι του ξενοδοχείου και να κοιτάμε το ταβάνι. Άντε να κάνουμε μια βόλτα λίγο να ξελαγράρουμε. Ναι. Και απλά να νιώσουμε αυτή την πίεση να φεύγει. Ισχύει το ίδιο και για σένα? Δηλαδή το free day που υπάρχει στις πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις, πώς το διαχειρίζεσαι? Γιατί σε ένα τουρνουά, εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και διπλοί γύροι. Δεν υπάρχουν free days. Ναι, εντάξει, θα μ' αρέσει. Μ' αρέσει το free day, αλλά από ό,τι θυμάμαι από τις εμπειρίες μου στο παρελθόν δεν έχω αποφεληθεί ιδιαίτερα, γιατί θεωρώ ότι χαλαρώνεις λίγο περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Και μετά για να είναι σαν να βγαίνεις από τους ρυθμούς του τουρνουά και μετά πρέπει να ξαναμπείς σε αυτόν τον αγωνιστικό ρυθμό. Δηλαδή, έτσι νιώθω. Τώρα, από ό,τι θυμάμαι, ναι. Αλλά μου αρέσει σαν ιδέα, δηλαδή περιμένω κάθε φορά, περιμένω πότε θα έρθει το free day, αλλά συνήθως από ό,τι θυμάμαι, δεν τα πηγαίνω και τόσο καλά στους επόμενους γύρους. Αγαπημένος τουρνουά. Αγαπημένο μου τουρνουά. Να έχεις παίξει, εννοώ, και να είναι το αγαπημένο σου. Να λες, μπορεί να μην, να μην έκανες καλό αποτέλεσμα, απλά είναι το αγαπημένο σου. Προσπαθώ να σκεφτώ. Νομίζω το πανευρωπαϊκό ανδρών ήταν πολύ ισχυρό και το αγαπημένο μου τουρνουά ήταν και 11 γύρι με πολύ ισχυρούς παίκτες. Τώρα, οποιοδήποτε πανευρωπαϊκό ανδρών, έχω παίξει σε δύο νομίζω. Το τελευταίο τουρνουά, το τελευταίο του 22, μου άρεσε ιδιαίτερα πολύ. Και σαν εμπειρία και επειδή ήμασταν και με την ελληνική υποστολή και με διάφορα παιδιά. Και μιλούσαμε και πέρασαν και ωραία. Ωραία. Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός να είσαι με ένα αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, γιατί μου μίλησες για ευρωπαϊκά τώρα, με το οποίο είστε δεμένοι. Είτε αυτό σημαίνει, επειδή το έχω παρατηρήσει, εσείς οι παίκτες, ρε παιδί, οι παίκτες κάποιου κύρους, ρε παιδί μου, δεν έχει να κάνει μόνο με τους γηγενείς, δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με την εθνική ομάδα. Πολλές φορές, όταν πηγαίνετε σε ατομικούς αγώνες, έχετε δικές σας ομάδες, οι οποίοι αποτελούνται και από παίκτες άλλων χωρών, με τους οποίους κάνετε πολύ καλή παρέα. Οπότε το κλίμα γενικά είναι θετικό. Πόση σημασία έχει αυτό το πράγμα? Μεγάλη, μικρή, θέλετε γενικά ένα καλό κλίμα? Θέλετε μια σύμπνοια, ομόνοια, ώστε να αποδώσετε καλύτερα? Βοηθάει πάρα πολύ, θεωρώ, ναι. Γιατί πολλές φορές, θεωρώ ότι εγώ είμαι λίγο αντικοινωνικός γενικότερα. Και για το ένα διάστημα δεν το επιδίωκα αυτό που λες με οποιονδήποτε γενικά σφαγιστή παίκτη και κλεινόμουν περισσότερο στον εαυτό μου. Αλλά τώρα τελευταία χρόνια που έχω αρχίσει και επικοινωνώ περισσότερο με σφαγιστές και μιλάμε και συζητάμε διάφορα πράγματα, σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ και στην ψυχολογία και ειδικότερα και συγκεκριμένα αν είχες κάποια άσχημη παρτίδα οτιδήποτε, σίγουρα θα αποφεληθείς από αυτό. Ενώ και αυτοί όλοι μας δηλαδή και είναι πολύ υγιές
το κλίμα και πάρα πολύ ευχάριστο και σίγουρα προτιμότερο από το να περνάς το χρόνο μόνος σου. Φιλίες μέσω του σκακιού? Φιλίες μέσω του σκακιού είχα κάνει κυρίως εδώ πέρα στα τοπικά πρωταθλήματα και στα Πανελλήνια, στην Αλφα Εθνική εκεί πέρα, με τα παιδιά εκεί που θυμάμαι στην Πάτρα που παίζαμε. Ποιοι είναι οι συμμορίτες? Κατονόμασέ τους, δεν πειράζει. Είναι ο Λάβρος ο Γερολάκης, είναι ο Παύλος Παυλίδης, ο Χρήστος Ανθόπουλος, μπορεί να ξεχάσει ορισμένους, ήταν αρκετά παιδιά συνομήλικοι. Θέλω να χωρίσω το πολύ πολύ, ξέρεις να σε πάρουν για όσο πούνε, εμάς δεν μας ανέφερε. Ναι, αυτό ακριβώς. Κομμένη καλημέρα. Ο Κώστας Σαμαρίδης, πάρα πολλά παιδιά. Και πέρασαν πάρα πολύ ωραία, δηλαδή δεν ήταν μόνο το σχετιστικό αγωνιστικό κομμάτι, είχαμε και χρόνο να παίξουμε λίγο, να ξεχαστούμε, να κάνουμε κάτι άλλο, να συζητήσουμε, να περάσουμε καλά. Τότε ήταν πολύ ωραίες εποχές εκείνες. Θυμάμαι που μαζευόμασταν, ήμασταν και πιο μικροί και θυμάμαι ότι τώρα πλέον που έχουμε μεγαλώσει δεν ασχολούνται όλοι τόσο πολύ ενεργά με το σκάκι, επομένως έχουμε λίγο χαθεί. Ασχολείσαι εσύ και αυτοί σχολιάζουν αυτά τα οποία κάνεις εσύ. Δεν βρισκόμαστε τόσο πολύ, επειδή βρισκόμαστε σχεδόν αποκλειστικά σε τουρνουά, γι' αυτό επειδή είμαστε από διαφορετικές περιοχές και πόλεις. Γι' αυτό. Okay. Αλλά ναι. Εγώ σας εύχομαι να διοργανώνετε τουρνουά μόνο για να συναντιέστε, ρε παιδί μου. Τουρνουά συνάντησης Σεπτεμβρίου. Τουρνουά συνάντησης Νοέμβρη. Ναι. Κάπως έτσι. Είναι ωραίο πράγμα. Νομίζω ότι οι φιλίες που δημιουργούνται στο σκάκι είναι από τις άσβεστες. Αυτές που δεν... Στο λέω εγώ που η κολλητή μου είναι στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, νομίζω το ξέρουν όλοι. Παίζεται και στην ίδια ομάδα. Λοιπόν, εντός Ελλάδος, ποιο τουρνουά θεωρείς ότι είναι το ισχυρότερο που προσπαθείς, ας πούμε, κάθε χρόνο να καταφέρνεις να παίξεις αυτό? Το Πανελλήνιο Ανδρών, νομίζω, τώρα. Να. Ναι. Άρα προετοιμάζεσαι για το Δεκέμβρη. Όχι συγκεκριμένα, αλλά εντάξει, θέλω να... Ναι, μ' αρέσει να παίξω, είναι από τα δυνατά και ισχυρά τουρνά και θέλω να πηγαίνω και καλά. Δεν μπορώ να πω ότι κάθομαι και προετοιμάζομαι τώρα συγκεκριμένα τουρνά, επειδή προηγείται ένα άλλο τουρνά. Αλλά θα πάω εκεί πέρα. Στην Ισπανία έχει ένα τουρνά, μαζί με... θα πάνε και άλλοι Έλληνες. Ο Λάμπρος, ο Ανδρτσόπουλος, ο Κουσκούτης. Και άλλοι δεν έχω δει τη λίστα τώρα συγκεκριμένα. Δεν ξέρω εσύ, πού θα παίξετε στην Ισπανία? Στην Ισπανία θα παίξω στο Βαρκελόνη. Α, ναι, σε αυτό που δεν προλαβαίνω. Κάτσε ρε εσύ, αυτό τελειώνει 16. Τελειώνει 9 νομίζω. Ξεκινάει 29 Νοεμβρίου και τελειώνει εκεί 9. Α, άρα άλλο έχω κοιτάξει. Ναι, γιατί δεν το προλαβαίνω για λίγο. Εγώ θα είμαι πιο μετά στη Βαρκελόνη. Οπότε δεν το προλαβαίνω για λίγο και θυμάμαι ότι νόμιζα ότι τελείωνε 16. Λοιπόν, άρα θα σας παρακολουθήσουμε και εκεί. Ωραία η Βαρκελόνη, δεν πειράζει που θα τη δείτε, θα τη δω εγώ για εσάς πιο μετά. Σας στείλω φωτογραφίες, θα σας κάνω ρεζουμέ. Θα λέτε πάει στο βλέπει για μας. Κλήθηκες φέτος να παίξεις στο Τσενάι, στην Ολυμπιάδα, η οποία εμπειρία υποθέτω πρέπει να ήταν φοβερή. Ναι, σίγουρα. Σ' άρεσε? Μ' άρεσε πάρα πολύ, ναι. Από τα αγαπημένα μου σχεδόν τουρνουά. Εντάξει. Βέβαια, ήσουν και σε πολύ ανωδική πορεία σε εκείνη τη φάση. Είχε προηγηθεί το Serbia Open, ναι. Στο οποίο εντάξει, έκανες το διανόητο. Πραγματικά, εγώ σε συγχαίρω από τα βάθη της καρδιάς μου. Μπράβο, μπράβο, τους έδειξε. Δεν ξέραν από πού τους ήρθε. Πες το. Ήταν τυχαίο. Έτυχε. Έτυχε. Έκανα 2,858 απόδοση. Έτυχε. Μαριάννα. Ήταν κάτι γκρανμέτρε εκεί, αλλά εντάξει, τους πέτυχα σε κακή μέρα. Έτυχε. Όχι, απλώς το λέω, επειδή όταν δεν συνηθίζω... Ναι. Εντάξει, όταν δεν συνηθίζεις να παίζεις τόσο καλά, δεν μπορώ και κάπου να το αιτιολογήσω κάπως διαφορετικά κι εγώ. Δεν μπορώ να σου πω κάτι συγκεκριμένα. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να υπερβάλλω να πω ότι έτυχε η Σερβία. Έλειωσα στο σκάκι κάτι, ενώ δεν μπορώ να πω κάτι. Αλλά απλώς ήταν ευνοϊκές οι συνθήκες και ήταν όλα καλά και έπαιξα και καλά. Αυτό είναι το σημαντικό. Τι ήταν το ευνοϊκό?
Τι ήταν αυτό που άλλαξε στην ουσία και το έκανε, πώς να σου πω, αβίαστο όλο αυτό. Γιατί στην ουσία ήταν, λες και ήρθες, κέρδισες και έφυγες, σαν τον Κέσσαρα. Ήρθα, νίκησα. Μου άρεσε, ναι, πάρα πολύ γενικά το κλίμα εκεί πέρα και σαν περιοχή, και επειδή και το ξενοδοχείο δεν ήταν ιδιαίτερα κοντά στον αγωνιστικό χώρο και πρέπει να περπατήσουμε μια απόσταση και έβγαινες έτσι πριν τον αγώνα να περπατήσεις λίγο, να πάρεις λίγο καθαρό αέρα, να καθαρίσεις το μυαλό σου, και μετά τους αγώνες εννοείται, επειδή δεν είχα και πολλές παρέες εκεί πέρα, έβγαινα το βράδυ και περπατούσα πάλι και με βοήθησε αυτό πάρα πολύ, θεωρώ, αρκετά τουλάχιστον. Δηλαδή, συγκριτικά με άλλα τουρνά που δεν το έκανα. Και εντάξει, αντιμετώπισα μια μεγάλη δυσκολία στον πρώτο γύρο, γιατί ζωρίστηκα να κερδίσω τον πρώτο γύρο. Οριακά θεωρούσα ότι θα μπορούσα να το χάσω ή στην καλύτερη ισοπαλία. Και μετά από εκείνο τον αγώνα, πάλι καλά έστρωσαν τα πράγματα και μου έδωσε αυτό, ξέρω, τη δύναμη και την πυγμή για να ασχοληθώ και να περισσότερο, δηλαδή να το πάρω πιο σοβαρά. Λέω τι κάνω. Ήρθα εδώ πέρα και πώς παίζω έτσι. Και ανησύχησα ότι θα έκανα κάποια βλακιά ήδη από τον πρώτο γύρο. Και μετά το πήρα αρκετά σοβαρά. Ήδη το είχα πάρει σοβαρά, αλλά θεωρούσα ότι με ανησύχησε λίγο. Ήταν ανησυχητικό το δείγμα ο πρώτος γύρος. Αλλά ναι, όπως λέω, έξι πάλι καλά, επανήλθα σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς και συνέχισα έτσι. Καλά, εγώ θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ επίσης το γεγονός ότι, επειδή δεν ήμουν από τα υψηλότερα, αλλά δεν ήμουν στην αρχικά τα δεξιά, στη διάρθυμα βρισκόμουν. Επομένως, η GM, η Grand Metrolefty, οτιδήποτε, οι ισχυροί παίκτες με υποτίμησαν αρκετά. Και φαινόταν ότι ακόμη και σε ισόπαλες θέσεις, δηλαδή που δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο, αυτοί πίεζαν να βρουν κάτι για να μην κερδίσουν. Και κάπως έτσι, από εκεί πέρα βασίστηκα και στηρίχτηκα και σε αρκετές παρτίδες το είχα έτσι κατά νου μου, δηλαδή ότι να μην πιέσω πάρα πολύ χωρίς λόγο, ναι, παραβιάσανε, αλλά ναι, ορισμένοι παραβιάσανε αρκετά ή ορισμένοι εξ αρχής, δηλαδή ακόμα και αυτό, ξέρεις, αυτός ο μύθος μετά θεωρώ τον 6ο-7ο γύρο πρέπει να έληξε. Δηλαδή, οι τελευταίοι δύο γύροι καταλαβαίναν ότι έρχεται τσουνάμι, ξέρω εγώ, ελληνικό. δεν είναι λογικό να συνεχίσουν τους τελευταίους γύρους, ξέρεις. Αλλά, εντάξει, εγώ θα το δεχτώ. Ναι. Η εμφάνιση βέβαια ήταν εκπληκτική, η οποία σου χάρισε και τη δεύτερη Norma GM. Η πρώτη που έγινε? Η πρώτη έγινε σε ένα διεθνές τουρνουά στην Ιταλία, στην Κατολίκα, νομίζω. Το 21, αν έκανα λάθος. Ναι, και σε ένα ανοιχτό τουρνουά στην Ιταλία. Άρα, άμα το πάμε, ξέρεις, προοδευτικά, το 23... Ή το 21, το 22 μπορεί να ήταν. Μπορεί να ήταν το 22. Νομίζω ήταν το 22. Το 22 ήταν εκεί. Το 22, νομίζω ήταν. Άντε. Αν έχουν ένα εξάμηνο διαφορά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την τρίτη Norma και φύγαμε να αποκτήσουμε άλλον ένα. Το είπα. Εγώ βέβαια περιμένω. Ποιος θα γίνει πρώτος, εσύ ή ο Σταμάτης? Ναι. Περιμένω. Εντάξει. Όποιος και αν γίνει, θετικό. Θα αποκτήσουμε άλλον έναν GM. Άλλους δύο βασικά. Εγώ νομίζω ότι είστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση και της τρίτης Normas και στο να έχουμε άλλους δύο GM στη χώρα μας. Και μακάρι να, αυτό να, είναι, να σταθεί αφορμή και για, για την επόμενη γενιά. Γιατί έχουμε αρκετούς διεθνείς μέτρους που έρχονται και φιντε μέτρους, οι οποίοι είναι πολύ δυνατοί και σε άνοδο. Ναι, ναι, ισχύει. Δεν μου λες, θα μας δείξεις τώρα μερικές παρτίδες έτσι για να ζεσταθούμε και λίγο σκακιστικά? Και θα σε ανακρίνω και όλα στην πορεία, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε κάνει, παιδιά, ένα στάντι πάνω στο Λιτσέζι, είναι ανοιχτό όπως πάντα. Με τον Στράτο το Γρίβα δεν είχαμε προλάβει, λόγω του, εντάξει, του προγράμματος του που είναι βεβαρημένο. Οπότε τώρα είμαστε εδώ. Πες μου πώς θες να το κάνουμε. Θες να παίζεις εσύ τις κινήσεις? Θες να τις μπορείς να τις παίξεις εσύ τις κινήσεις. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν έχω σωστά τη χρονολογική σειρά. Γιατί τώρα το σκέφτηκα ότι δεν τα κοίταξα. Καλά, με τον Νίλσον είναι ούτως ή άλλως το 17. Ναι, δεν έχει σημασία νομίζω. Δεν ξέρω, θέλεις να το κάνεις με χρονολογική σειρά? Όχι, δεν με πειράζει. Πάντως, με τον Νίλσον είναι το 17. Από ποιο τουρνουά? Ήταν από την Ουψάλα ένα τουρνουά στη Σουηδία. Κλειστό τουρνουά.
Χειμώνα ήσασταν. Συγγνώμη. Λέω, χειμώνα ήσασταν στη Σουηδία. Νομίζω. Ναι, έκανε πολύ κρύο. Έκανε λίγο κρύο. Έκανε, ναι. Νομίζω δεν έκανε πάρα πολύ κρύο, αλλά δεν θυμάμαι. Γιατί νομίζω έκανε λίγο. Στις σκανδιναβικές χώρες μου έχουν πει ότι δεν έχει πολύ καλό φαγητό. Δεν θυμάμαι, να σου πω. Πραγματικά είσαι ο άνθρωπος που δεν τον ενδιαφέρει τίποτα από τους εξωγενείς παράγοντες. Τίποτα. Μόνο σκάκι. Only chess. Θυμάμαι ότι απλώς δεν. Θυμάμαι το ότι δεν είχε πολύ. Είχε νύχτα κυρίως. Καλά. Αλλά δεν θυμάμαι συγκεκριμένα το φαγητό. Δεν θυμάμαι καν τι τρώγαμε. Δηλαδή με τον πατέρα μου είχαμε πάει και δεν θυμάμαι το φαγητό, δεν ξέρω. Έτυχε τώρα αυτό συγκεκριμένο. Υπάρχουν τώρα που με έχουν μείνει ξέχασα οι εμπειρίες με το φαγητό, αλλά δεν. Αυτό το συγκεκριμένο δεν θυμάμαι. Να. Πάμε λοιπόν να δούμε. Η παρτίδα είναι με τον Νίλσον. Ναι. Παίζει Λευκός. Ελπίζω να μην μας πούνε τώρα για το orientation. Συνήθως δεν αλλάζω το orientation. Παίζουν είτε παίζει μαύρα είτε ξέρω λευκά. Ναι. Οπότε έχουμε να κάνουμε, παιδιά, έχει στείλει τις απίστευτες παρτίδες, είναι όλες φινάλε, είναι όλες football, πραγματικά. Δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να στέλνει και προφανώς γι' αυτό είναι και η αλλαγή, αυτό που λέω εγώ, Generation X, Z. Όλα τα προηγούμενα θέλανε εντυπωσιασμό, τακτικά, θυσίες, τίποτα. Εδώ τσούκου τσούκου μπολ. Έχει και πώς... Εκμεταλλευόμαστε το 0-0-1, το κάνουμε 0-0-2, κάποια στιγμή γίνεται 0,1, κάποια στιγμή γίνεται 1 και πάει λέγοντας. Ναι, μέχρι εδώ ακολουθούμε θεωρία, κανονικά. Το σχέδιο του Μαύρου είναι να ανταλλάξει το σημαντικό 65 πριν, δηλαδή με το ύψος είναι αυτά, γι' αυτό παίζω και η Βασίλισσα Ανταμαγαμάδιο, λίγο εξηγώτης, δε. Συνεχίζουμε τώρα κανονικά. Και τώρα που έχει αλλαχτεί το ζεύγος των Μαύρων Τετράγωνων, συνηθισμένη ιδέα εδώ πέρα είναι να κάνεις μεγάλο ροκέ και να επιτεθείς, μιας και δεν έχει τόσο πολλά κομμάτια ο μαύρος να υποστηρίξει την πτέρυγα του βασιλιά του και τα πιόνια κυλούν πολύ εύκολα και στο κέντρο και στην πτέρυγα του βασιλιά. Ναι, συνεχίζουμε. Η γάμα στήλη πειράζει. Η γάμα στήλη λίγο με ανησυχεί, εντάξει, μιας και κάνω μεγάλο ροκέ, αλλά είναι αρκετά πίσω στην ανάπτυξη ο μαύρος και όποτε παίζει γάμα 5 που παίχθηκε και το γάμα 5 στην παρτίδα. Συνήθως δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο να εκμεταλλευτεί αυτή τη διάσπαση, γιατί δεν έχει τα κομμάτια του, είναι κάπως έτσι περιορισμένα και υπανάπτυκτα. Το setup με το Z3Y3 σ' αρέσει πολύ από ό,τι είδα. Μ' αρέσει αρκετά και συνοδεύεται συνήθως και ίσως και καλύτερη κίνηση εδώ πέρα είναι το Z4. Δεν έχει διπλό σκοπό, είτε Z4 είτε Y4. Ναι. Εδώ επέλεξα να το πιο έτσι. Εντάξει, έπαιξε σε... Ένα και σιγά σιγά τα 4. Αλλά ξεκίνησε αυτό συνεργητικά με γάμα 5, επί. Και εδώ αντί για ψιλον 4... Μονόδρομος εδώ το γάμα 5, ούτως ή άλλως. Ναι, αλλά απλώς θεωρώ ότι το ψιλον 4 εδώ πέρα ήταν ανακρίβεια. Ήταν μια μικρή ανακρίβεια ή μεγάλη, γιατί καλύτερο νομίζω πρέπει να είναι το υποδελτα 4. Να μην βιάσει τον άλλο σε αυτές τις απλοποιήσεις και στο φινάλι που ακολούθησε. Α, και με το στην ουσία να σπρώξει από εδώ. Να σπρώξει από εκεί πέρα, μπράβο, ναι. Γιατί όπως είπες, θα βγάλαμε ένα φινάλι που είναι 0-0-0 και δεν το είχε πάρει. Σιγά-σιγά. Ναι, επομένως έπαιξε ε4, τέλος πάντων. Ωραία, έβαλες το ε4, το οποίο εγώ... Εντάξει, εγώ δεν θα το έπαιζα γιατί δεν μου αρέσουν καθόλου οι θέσεις που αλλάζουν τα πάντα. Ξέρεις, ναι. Για μένα θα βάζα υπό δέλτα 4 μόνο και μόνο για να παίξει το ήττα 4 αυτά τα 4. Οπότε αλλαχτήκανε τα πάντα. Αλλαχτήκανε τα πάντα. Και εδώ έχω μια ελάχιστη υπεροχή. Ελάχιστη, δηλαδή έτσι στα λόγια. Είναι αυτό το μείον 0,1 που έλεγα πριν. Τώρα, όχι σύμφωνα με τον υπολογιστή, αλλά τώρα πρακτικά αυτή η υπεροχή που έχω είναι ότι ο βασιλιάς μου θα ενεργοποιηθεί πολύ πιο εύκολα στο φινάλι και θα φανεί και αργότερα στην παρτίδα. Γιατί έχω κάνει μεγάλο ροκέ και θα αλλάχθει και ένα κομμάτι στο γάμα 2. Σαν να αναλύει το Stockfish είναι αυτό. Ο βασιλιάς μου είναι πιο κοντά στο κέντρο, έρχεται πιο γρήγορα. Έτσι. Αλλαχτήκαν όλα. Σε απειλώ πύργο πίδελ τα 5. Οκ. Οκ. Εδώ είναι προφανές. Πήγα πίσω, φοβήθηκα να πάω στο 83 λίγο. Ναι. Και τώρα ο βασιλιάς όμως δεν είναι... Δεν είναι τόσο μα. Ναι. Ναι.
Και εδώ στην ουσία, παιδιά, είναι αυτό που λέμε θεωρητικό φινάλε, φινάλε ύπων, ίσα πιόνια, τι θα είναι αυτό, 0-0-0. Έτσι δεν είναι. Yeah. Τώρα, ειλικρινά, αν βάλουμε εδώ πέρα τώρα τη μηχανή, 0-0-0 θα γράψει. Τόσο πλένε σίγουρα. 100% δεν υπάρχει, δηλαδή και οι πιονοδομές είναι οι ίδιες. Αυτό λοιπόν το πράγμα που βλέπετε τώρα, κάπως ο κύριος αυτός ο οποίος συνεντευξιάζουμε σήμερα, το κέρδισε. Εγώ δεν μπήκα καν στη διαδικασία, δηλαδή το θεώρησα άρρωστο και με το που είδα το δεν θα το δω, θα δω τι θα μου πει. Τι θα μου πει. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολο για το μαύρο, γιατί εντάξει, έπαιξα το βασιλιά, το ρογαμαδί, φέρνω το βασιλιά μου και η φυσιολογική γι' αυτό κίνηση στο ρέψιλον 7 νομίζω δεν είναι τόσο καλή, γιατί μετά από μια σειρά κινήσεων αναγκάζω το βασιλιά του λίγο να απομακρυνθεί αρκετά από το κέντρο και ήδη αποκτάω μεγάλο πλεονέκτημα σε εκείνη τη θέση. Δηλαδή έπαιξε το φυσιολογικό ρέψιλον 7 που λες, εντάξει, φέρνω και εγώ το βασιλιά στο κέντρο. Αλλά ύστερα από είπε ότι τα 5 σαν πρέπει να υποστηρίξει το ΙΤ7 και είπε ΔΕΛΤΑ 6, όλα μετά που έρχονται, πήρε το ΙΤ7 και είπε ΟΥΠΣΙΛΟΝ 8, ξαφνικά πρέπει ο βασιλιά να βρεθεί στο ΙΤ6. Ναι. Και μπορώ με άνεση να φέρω το βασιλιά μου στο κέντρο. Και ήδη που το έχω πετύχει αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, κέρδισε πάρα πολύ τέμπο. Αλλά εντάξει, ναι. Είναι και ο ύπο του σε πολύ κακή θέση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πέφτηκαν 5 κινήσει με τον ύπο να παραμένει στο ΔΕΛΤΑ 7. Ναι, ναι, ναι. Πάει υπό γάμα 7, να μην έχει ρο εψιλόν 6, να μην έχει υπό γάμα 5 το β 4. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και ναι, προηγουμένως αν δοκίμαζε κάτι, δεν. Ίσως εδώ πέρα και να θεώρησε πως η θέση ό,τι και να παιχθεί είναι ισοπαλία. Δηλαδή, εγώ θεωρώ... Αν λες να πιστεύει ότι... Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή θεωρεί ότι εντάξει δεν πειράζει, θα έχει, ξέρεις, αντεπίθεση. Ναι. Να βάλουμε τη μηχανή θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τι μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει. 0-0-0 θα γράφει. Τώρα είναι προφανές ότι δεν γράφει. Ναι. Γιατί είναι υπερβολικά ενεργοτικό. Μπορεί να τη βάλουμε, αλλά νομίζω ήδη από το ρέψιλον 7 θα μου δώσει κάποιο πλεονέκτημα. Δεν ξέρω, άμα θέλεις να το δεις αυτό. Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι ήδη από τη στιγμή που μπήκε ο βασιλιάς στην ουσία στο ΔΕΛΤΑ 4 και πέφτουν τα Α7 και Β6, ψηλό φορσέ. Ενώ δεν περνάει γρήγορα στο να πέσουν από τη μεριά του βασιλιά τα λευκά, δεν θεωρώ. Θεωρώ ότι έχει πλεονέκτημα ο λευκός. Ναι, σε αυτό το σημείο σίγουρα ναι. Απλώς έλεγα και το φινάλε όταν ξεκινούσε με ρόγαμα 2, το ράψιμο 7 αυτό εκείνο. Αν θέλουν να ξέρουν το δουν. Μπορούμε να το δούμε. Αλλά ξαναλέω, δεν νομίζω. Δηλαδή, εδώ, σε αυτή τη θέση, να θα τη βάλουμε. Μπράβο, εδώ να είναι ισότητα και μετά το ράψιμο 0-0-0. Δηλαδή, Α, δεν είναι 0-0-0. Α. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, είναι επειδή θα το μειώσει. Είναι, θα το μειώσει, αλλά απλώς είναι το λάθος και το ράψουμε 7. Δηλαδή, εκεί πέρα ήδη φεύγει, νομίζω, λίγο. Ναι, εδώ αρχίζει το τσουκουτσουκουμπόλ. Δηλαδή, έπρεπε όντως να παίξει ενάντια στο νύπο. Ναι. Θα έπρεπε να παίξει ενάντια στον ύπο και να μην τον αφήσει να βγει. Και στην ουσία, στο τέλος, δηλαδή σε αυτήν εδώ τη θέση... Να απλώς περιόρισε όλα τα κομμάτια και εκεί τον ύπο. Ναι, τον βάζει σε θέση τσούντσμαν σχεδόν. Δηλαδή ο βασιλιάς πλέον δεν περνάει από πουθενά. Ούτε και είναι ένα τυπικό που, εντάξει, δεν δίνουμε καμία σημασία στις αλλαγές, στα κοψίματα κλπ. Συνεχίζουμε απλά τη δουλειά μας. Περιμένω εδώ. Αυτό είναι άρρωστο τσούγκσμα, για το μεταξύ. Πω, παιδιά, έβαλε μάτι στα κομμάτια, έβαλε μάτι στο τι του φαιδιά είναι αυτή. Ναι. Καλά. Συγγνώμη, αυτό το έπαιξε επίτηδες, υποθέτω. Μάλλον. Όχι, να παίξει είναι ματ, παιδιά. Πω. Αυτό είναι σπουδί. Μπορεί να δοκιμάσει πως είτε έξις τώρα, σε τέτοια. Μην ξεχάσετε να φάμε τον ήλιο. Μα πώς το έκανε αυτό. Πραγματικά. Μετά πήγαινε μόνο τους. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά απλώς πήγαινε μόνο τους.
Πολύ όμορφη θέση. Ναι. Σου λέω, εγώ σταμάτησα να το κοιτάω εκεί στα κοψίματα. Δηλαδή, στο είπα στα 17 και λέω, άστο, δες το μετά. πώς το λένε, για να δεις πώς το κέρδισε, ρε παιδάκι μου. Ναι. Και δεν κοίταξα ότι τελειώνει με ματ. Τι ωραίο ήταν αυτό. Να, βλέπετε, ομορφιά. Κάτσε ρε εσύ, αυτή είναι του 17, ήσουν 16 χρονών. Ναι. Πολύ ωραία παρτίδα. Ναι, πώς είχες τέτοια έμπνευση πάνω στη σκαγκέρα? Δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Ενώ δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερα τεχνικό κομμάτι. Απλώς το σημαντικό σημείο θεωρώ είναι το άμα, όπως είδαμε, δηλαδή το άνοιγμα δεν το έπαιξε και ιδιαίτερα καλά. Διαλλάχτηκαν πολλά κομμάτια, απλώς νομίζω το χρήσιμο σημείο ήταν ύστερα να βρω μετά το ράψιμο αυτά την ιδέα με 25 που θα τα 6 που 8, να φέρω το ράψιμο στο κέντρο και να περιορίσω τον ύποπτο και τα υπόλοιπα για να πάνω κάτω λίγο και με τη βοήθεια του αντιπάλου. Ο λόγος που είπε, επειδή διαβάζω τα σχόλια εδώ, παιδιά, και εγώ γι' αυτό το λέω, γιατί φυσιολογικά και εγώ, ας πούμε, θα πήγαινα να φάω το Α, το Β, να βγάλω το Β Βασίλη. Θα καθόμουν τώρα να τσουνιτσφανιάζω τον αντίπαλο, να του βάλω μάτι. Δηλαδή, μου φαίνεται πάρα πολύ όμορφη η ιδέα αυτή. Γιατί όντως δεν έχει που να πάει. Δηλαδή, του ελαχιστοποίησε τις κινήσεις. Ορίστε, όλοι αυτό να ρωτιούνται, γιατί πήγες να φας τα Α και τα Β. Πολύ εντυπωσιακό. Δεν μου λες από τα, πώς να τα πω, από τα μέρη της παρτίδας. Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Μ' αρέσει πολύ το... Μ' αρέσει, ναι, ναι. Μ' αρέσει... Δεν θα λέω συγκεκριμένα, θα λέω το μέσο, αλλά συγκεκριμένα μ' αρέσουν οι τακτικές θέσεις, θέσεις με πολύ μέτρημα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Μ' αρέσουν και τα φινάλε, αν και δεν... τώρα ότι έχω κάποιες αστοχές, έχω... Είναι μία από τις αδυναμίες μου, λίγο κάπως. Αλλά τα φερσιά είμαι αρκετά, επειδή και τα φινάλε μπορεί να συνδυαστούν τακτικά. Και το άνοιγμα, εντάξει, μου αρέσει αρκετά, αλλά δεν θα λέω ότι θα είναι το αγαπημένο. Δηλαδή, προς το τελευταίο θα βάζω το άνοιγμα μαζί με, το, με τις τραγικές θέσεις. Αλλά δεν θα πω ότι έχω μια ιδιαίτερη προτίμηση. Απλώς από μικρός, επειδή συνήθισα, επειδή το στυλ μου ήταν περισσότερο έτσι επιθετικό-τακτικό, γι' αυτό ίσως. Είναι λίγο περισσότερο σε θέσεις που έχουν περισσότερα τακτικά και μετρήματα, αυτό θα λέγω. Ναι, ειδικά αυτή η θέση είχε πάρα πολλά τακτικά και μέτρημα είχε, αλλά τακτικά... Δεν είχε, ναι, τίποτα. και μέτρημα δεν είχε κάτι σωστικό, δηλαδή μόνο και... Εντάξει, κάτσε, πρέπει να τη μέτρησες τη θέση εδώ πέρα στην ουσία, για να μην πήγες να φας το εύκολο που ήταν το Α7 με το Β6. Αυτό το εντάξει, αυτό... Ναι, δεν ήταν, απλώς... Εντάξει, ενώ δεν έχει κάποιο χώρο με τρόπο, δηλαδή κάποια περιπλοκή. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο αντίπαλος δεν έχει χώρο και δεν έχει κινήσει, γι' αυτό έπαιζα έτσι. Ποιος είναι αυτός ο κυριούλης με το περίεργο επίθετο? Αυτός ήταν από την Ολυμπιάδα, ήταν. Ένας από την Αρμενία πρέπει να ήταν, δεν ξέρω αν είχε αλλάξει χώρα ή... Αρμενία. Ενώ αν έπαιζε σε άλλη χώρα, γιατί δηλαδή, δεν θυμάμαι συγκεκριμένα. Γιατί δεν θυμάμαι αν είχαμε αντιμετωπίσει την Αρμενία, δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να κάνω και λάθος. Ναι, αυτό ήταν μια παρτίδα της Ολυμπιάδας που μου άρεσε αρκετά. Θέλω να γυρίσουμε την παρτίδα να έχω μαύρα μπροστά μου. Να γυρίσουμε τις καγέρα να έχω τα μαύρα μπροστά μου, μια σχετικά μαύρα. Δεν τα ξεκινήσανε, το είπα εγώ για το orientation. Ναι. Για μένα βέβαια λίγο καλύτερα. Γι' αυτό, να η νεολαία. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με οποιοδήποτε orientation και το είπα πριν. Θα μας πούνε για το orientation. Πάμε. Να, σε τα άλλαξα. Ό,τι ζητήσεις. Λοιπόν... Θυμάμαι και όταν προετοιμαζόμουν για αυτόν τον αντίπολο ότι έπαιζε τέτοια σταθερά συστήματα, ήρεμα συστήματα. Και εγώ προσπαθώ να βάλω περιπλοκές. Επομένως, ήδη το Α6 δεν είναι από τις βασικές κινήσεις που έπαιξα. Και εδώ το Β7 δεν είναι από τις βασικές κινήσεις. Οι βασικές κινήσεις είναι τα Γ5 ή Β5 που οδηγούν σε πιο κλασικές και συμμετρικές θέσεις. Εγώ ήθελα να συμμετρία και να βγει κάτι πιο ενδιαφέρον για να παίξουμε. Νομίζω ότι η υπογραμματρία πρέπει να είναι ακρίβεια. Πρέπει να έχει παίξει Β4 για υπογραμματρία. Okay. Να παίξει Β4 αντί για γ3, να μην έχω τα γ5 μελλοντικά. Mm-hmm. Απλώς η μοναδική, μία από τις ιδέες που είχα ήταν αν έπαιζε Β4 αυτός, ναι. Να συνέχισα με Β5 και μελλοντικά, ναι,
Ναι. Βέβαια τα πέντε και μελλοντικά υπάρχει και η ιδέα από η Μισλάβη, τώρα δεν ξέρω. Είναι δύσκολο λίγο να την, να την κάνω εδώ πέρα. Να συνεχίζει κάπως με γάμα 6 και α5 ή με α5 μια ιδέα έτσι με α5. Εντάξει, φανταζόμαστε ότι ύπος είναι ακόμα στο β1. Β5, α5, έτσι κάπως να, να κάνω μια διάσπαση και να ανοίξω την α-στήλη. Α, στην ουσία να παίξεις γάμα 6, α5. Β6, γάμα 6, α5. Τώρα δεν ξέρω αν θα συμπεριλάβω το γάμα 6 ή όχι, αλλά μια ιδέα ήταν αυτή. Εντάξει, επειδή κρεμότανε γι' αυτό το γάμα 6. Ναι, γιατί και το Β4 φαίνεται και σταθερό για να μην υπάρχουν και τίποτα γάμα 5 εδώ πέρα, υποθέτω. Μπράβο, ναι. Έτσι, ενάντια στο γάμα 5. Ναι. Okay. Σου βάζει το Β5, αξιωματικός α2. Λίγο παραξενεύτηκα λίγο με το αξιωματικός α2. Περίμενα ότι θα παίξει αξιωματικός δελτατρία για να συνεχίσουμε με αξιωματικός α4 κάτι. Α. Ναι, ή αξιωματικός δελτατρία ή αξιωματικός α2. Ναι. Οκ, okay, μήπως θέλει να τον περάσει μετά από το Β1, κάπως έτσι, να έχει δηλαδή οπτική και στο Ε6 και στο Β1, δεν ξέρω τώρα. Ναι. Μπορεί. Δεν ξέρω κι εγώ, ναι. Πύρος Ε1, γάμα 5. Να, εμένα, ας πούμε, αυτά, γι' αυτό τα Β4 μου αρέσουν, γιατί είναι σαν να παίζει ενάντια στο πλάνο σου. Τώρα θεωρώ ότι θα αφήσεις χώρο. Και νομίζω εδώ το διέφυγε το... Το γεγονός ότι δεν μπορεί να φάει το γάμα 5 στην προηγούμενη κίνηση. Δηλαδή, αν μπορούσε να παίξει δέλτα γάμα 5, όπως γάμα 5 και β4, mm-hmm. εντάξει, θα πατήσω στο ε4 ενδεχομένως, κανονικά, θα λαφτούν τα κομμάτια για υποσυπή, υποσυπήφω β2 και είναι μια έτσι συμμετρική απλή θέση. Αλλά θα το διέφυγε ότι στο δέλτα επί υποσυπή στο β4 έχω υπό δέλτα 3. Και είναι αρκετά ενοχλητικό. Δεν μπορεί να φάει επειδή έχω αξιωματικό σε πιθαντή και κρέμα τη βασίλισσά του. Δεν το είδα αυτό. Πολύ ωραίο. Παιδιά, επομένως, έχει... ναι. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να το βλέπουν. Ναι. Τέσσερα έχει εδώ. Εντάξει, και εδώ λογικά πρέπει να βάλει έτσι, αλλά χάνει το μαύρο. Υπήρχε ψηλοδία, ένα από τα δύο. Ναι. Οπότε ναι, δεν ή εδώ ξέρω εγώ. Ναι. Πολύ ωραίο, γιατί αλλιώς είχε αξιωματικό επιθυντάδιο και πέφτει ντάμα. Ναι. Α, και γι' αυτό βάζεις στην ουσία ε4. Ναι. Κόβει. Εδώ απλό, ναι, και ύστερα από ντάμα βήτα. Αυτό εδώ σχεδόν άμεσα μου ήρθε αυτή η ιδέα. Εντάξει, είναι παρόμοιες θέσεις με την Μισλάβη που έπαιζα και στο παρελθόν. Αυτή η ιδέα με βασίλισσα β8 για να παίρνω επίρρο στο γ8 ο άλλος. Και για ντάμα και βασίλισσα α7 ιδέες. Να μην είναι πάνω στη στήλη δηλαδή, αντί για ντάμα γ7. Εντάξει, νομίζω ότι τώρα όμως είναι μια χαρά η θέση. Δεν... Είναι πολύ καλή για το μαύρο, ναι. Έχει θέμα με το πώς να αναπτύξει τα κομμάτια και συγκεκριμένα τον μαύρο τετράγωνο αξιωματικό. Ναι, γιατί δεν μπορεί να γυρίσει στο Ι3. Ναι, και στο Ε3 πάντα θα πρέπει να σκέφτεται το Ε4. Και το Ι3 δεν φαίνεται λογική κίνηση. Είναι λίγο... Αντιμετωπίζει τα μαύρα τετράγωνα, επειδή έχει παίξει ήδη Ι3 κιόλας. Ναι, είναι... αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Επομένως, παίζει εδώ Ι6. Και εδώ περίμενα ότι δεν θα έδρωγε και θα επέστρεφε στο Ε3. Γιατί τώρα που με έχει προκαλέσει το Θ6, δεν μπορώ να φάω στο Ε4 δύο φορές, επειδή ίσως έχει εξοπλιστεί. Ναι, θα φάει το Θ6. Ναι. Και άμα έτρωγε το Θ2, ίσως να έχει τα μέτα 4 και να απειλεί μάτι και τον εξωτερικό. Ναι. Επομένως, έφαγε. Αποφάσισε να φάει και να παίξει αυτή τη θέση. Και αυτό επίσης είναι λάθος. Γιατί έχω έναν συνδυασμό ιδιαίτερα στο πρώτα σαφ και αξιωματικό σε Ε5. Και άμα κονίσει τον ύπο, τώρα το Γ3 και το Ε4. Επομένως πρέπει να το υποστηρίξει το λογάκι. Και τώρα πέφτει πάνω. Και το πιέζω. Γιατί δεν μπορεί να μετακινήσει το λογάκι. Και άμα πάει στο Ε2, τώρα το Ε3 και μετά και το Ε4. Επομένως δεν έχει. Εξυπηρετεί. Πίεση, εκμετάλλευση εντελώς. Ναι. Και εδώ βιάστηκα λίγο να φάω το Ε4. Πρέπει, ίσως καλύτερο να ήταν να παίξει πύργο Δ6 ή πύργο Δ7, κάτι τέτοιο, να διπλώσω. Δηλαδή πρέπει να είχα αυτή την επιλογή. Α, δηλαδή στην ουσία να φέρεις και όλα τα κομμάτια, ναι, να τελειώσει. Ναι. Δεν με αναγκάζει κάποιος, να βγει στον άλλο πόδο. Εντάξει, ίσως να νόμιζες ότι θα βάλεις τα 3 και θα κρατήσει. Αλλά θα μου πεις κρεμμένο. Ναι, αλλά μετά θα φάω, ναι, κάτι θα αφήνει, ναι. Ναι, έχει κάτι τα 3 εκεί πέρα, κάτι άσχημα, κάτι τρύπες πολύ άσχημα. Ήδη με το λογάκι έχει θέμα, γιατί όποτε παίζει και υπόγαμα 2, κρέμεται και το β2 από πίσω. Επομένως, δεν μπορεί να κουνήσει το λογάκι.
Καρφώματα από όλες τις πλευρές. Εν τω μεταξύ, εάν δεν το μετρήσεις, δηλαδή άμα τη δεις τη θέση χωρίς να τη μετράς, εντάξει, ανάπτυξη ο ένας, ανάπτυξη ο άλλος, όλα φαίνονται φυσιολογικά και στην πραγματικότητα κρέμονται τα πάντα στα λευκά. Ναι, ναι. Εντάξει, έφαγες λίγο προώρο, αλλά τι πάλι. Αλλαγές, αλλαγές. Φάγαμε ένα πιόνι. Ναι. Και εδώ έκανα μεγάλη βλακιά. Με αυτό, με τον αξιωματικό δελτα 5. Ναι, αξιωματικό δελτα 5 το... Ναι, το επέτρεψε να παίξει πως γάμα 5. Γιατί λέω... Θέλω να... εννοείται να αλλάξω τις βασίλισσες. Πήρω γάμα 8, ας πούμε. Α, όχι, δεν μπορείς. Ναι, ναι, αλλάξεις. Αυτό τη βασίλισσα και πήρω γάμα 8. Δηλαδή, πήχε, ας πούμε, να φάμε τη βασίλισσα, να το δείξουμε λίγο, ξέρω εγώ. Δεν τα είμαι πει. Πήρω σε πει, πήρω σε γάμα 8. Και άμα παίξει πήρω γάμα 3. Εντάξει, ας πούμε. Αλλάξει... Να μην έχω και τη στήλη, δηλαδή. Να φάω επί-επί και θα ξεματικό σε ψηλό 4. Τώρα ενδεικτικά μια παρέα το δείχνει. Και υπό δέλτα 5, ξέρω εγώ, αν δεν αλλάξει. Που δύσκολο να μην αλλάξει. Ναι, ναι, ναι. Άμα το παίξει προγραμματρία, έχω το πιόνι πάνω, έχω το, τη στήλη, έχω τα πάντα. Απλώς ξέχασα ότι είχε τύπο γάμα 5. Λέω, θα παίζω αφού δέλτα 5, δεν βρίσκω κάποια κίνηση. Αυτό να λέω, θα φάει στο άρθρο 7 και μετά. Α. Και πάλι και σαν λογική δεν βγάζει νόημα. Απλώς φάει τη βασίλισσα, άλλαξε τις δάμες και παίξει απλά. Το ξαναδικό 35 ήταν ακρίβεια. Και ήδη εδώ πέρα έχω δώσει λίγο κάποιο από το πλεονέκτημά μου. Και πρέπει να βρω τρόπο να ανοίξω τη θέση. Γιατί άμα δεν παίξω α5 και όλα αυτά, θα την κλείσει τη θέση. Θα παίξει ένα β4, δεν θα έχω τρόπο να το κατάλαβα. Και μετά θα... Καλά, α5 έχει σε κάθε περίπτωση. Ακόμα και αν δεν το έπαιζες αμέσως, μετά το β4 πάλι μπορείς να παίξεις α5. Ναι. Απλά έχει αρχίσει, πώς το λένε, βελτιστοποίηση τη θέση του ύπου του. Δηλαδή ο ύπος στο γάμα 5 είναι αρκετά καλός. Ναι, και σκεφτόμουν ότι αν παίξει εξωματικός δηλαδή και αρχίζει να μην με αφήνει τις επιλογές να έχω α5, επειδή πάντα θα πρέπει να σκέφτομαι και το β5 μου, ότι πρέπει κάπως να δράσω λίγο άμεσα. Γι' αυτό το έκανα έτσι. Έπαιξα έτσι. Και, ναι, και συνέχισα τα μαθηματικά. Τώρα λέω πάμε να αλλάξουμε τα κομμάτια. Πάμε να τις αλλάξουμε. Ήδη απειλώ πυροπιθητά 3 πριν. Ναι. Λόγω έχει το κάρφωμα εδώ πέρα, οπότε ο πυροπιθητής απειλούσε πυροπιθητά 3. Έχει σημασία για το τακτικό που παίχτηκε αυτό το υπόλοιπο 7. Δηλαδή, άμα φάει το β5, που δεν το έφαγε. Εδώ. Τρώω το γ5, τρώω το θ3 και πάω πυρο γ3 μετά και τρώω το 2. Και πέφτει και το, ναι. Ναι, και πέφτει το γ5. Αυτό. Είσαι 2 πιονάκια πάνω. Ναι. Σε φινάλε με όμοιους αξιωματικούς, οπότε μετά θα ψάχνεις πάλι πώς να αλλάξεις τα κομμάτια για να είναι σε φινάλε πιονιών. Ωραίο όμως και αυτό το τακτικούλι. Ναι, έχει μικρά τακτικά μέσα στα παιδιά. Εντάξει, αυτό όμως τώρα θέλει ακρίβεια. Θέλει μικρή, δεν θέλει τόσο μεγάλη ακρίβεια, γιατί εν τέλει ξέρω ότι θα καταλήξω με τον αυτό ελεύθερο το β' πιόνι. Ναι. Οπότε θυμάμαι και από αυτά που θα διαβάσει. Τη θέση δηλαδή την έχω δει ότι κερδίζει. Το ήξερα ότι κερδίζει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση που ο βασιλιάς μου επίσης έρχεται και αρκετά γρήγορα στο κέντρο, ήμουνα απόλυτα σίγουρος ότι κέρδιζε. Α, αντί για ρόγαμα 4 που έπαιξα, καλύτερο να το πήρω β6. Το σκέφτηκα πάνω στην παρτίδα, έλεγα επειδή στο ρόγαμα 4, ρόγαμα 2 θα παίζα, πήρω β6. Και ποιο είναι το πύργο Β6, οπότε παίζει πύργο Β3, κάτι να έχει πύργο Β6, να μπαίνει ο πύργος μπροστά το πύργο του. Α, και να κρέμεται το πύργο. Να αναγκάζεται να αλλάξει. Όπω, εντάξει, τσατσιά. Ναι. Μεγάλη αλήθεια αυτό. Ναι. Ωραίο βέβαια, όντως, γιατί μετά πας ρουάγαμα 4 και κάθε φορά δεν θα μπορεί, να καταλήγει, οπότε θα πέφτει και ένα πιονάκι μαζί. Έτσι. Επομένως, το είδα αυτός και μετά από ρουάγαμα 4 πύργο Β3. Και εδώ σκέφτηκα αρκετή ώρα πάνω στην παρτίδα και λέω Z5. Σκεφτόμουν να παίξω Z5 είναι το πιο απλό. Ναι. Και πάλι σιγά-σιγά δεν βιάζομαι ποτέ να σμπρώξω το Β3. Θα το σμπρώξω ιδανικά όταν είναι ο βασιλιάς μπροστά του πιόνι ή μαζί με τον βασιλιά. Κάπως έτσι. Α, και τώρα πας να παίξεις πυρό. Έτσι να τον ενοχλήσω, ναι. Σαν. Και τώρα πήρω α5, ώστε στα πήρω γ8 να έχω πήρω γ5. Ναι, να έχεις και τις γνωστές γεφυρούλες. Μπράβο. Και τώρα είναι απλό.
Εντάξει, στην ουσία έβγαλες off τον βασιλιά, έβγαλες μετά off τον πύργο και έφτιαξες τη γέφυρά σου για να μπορέσει να βγει το πιόνι. Ναι. Όπου, ειλικρινά, η όβια υπομονή. Ναι. Σ' αρέσει πολύ, πραγματικά σου αρέσει το τσουκουτσουκου μπολ. Πρέπει να εκνευρίσεις πολύ τους αντιπάλους σου. Όχι, και εγώ εκνευρίζομαι. Αλλά, εντάξει, άμα... Οι συνθήκες πώς ήτανε στην Ινδία, έχει όντως τόση υγρασία, κουνούπια, ζέστη, όσο είχε, λένε. Ήταν έτσι, ακριβώς όπως τα έχεις ακούσει, ναι. Καλά, εγώ το έχω ακούσει γιατί διάβασα και προσπαθώ να θυμηθώ τώρα συγκεκριμένα, κι εγώ δηλαδή δεν άργησα να εγκληματιστώ δηλαδή πολύ αργά και μέχρι και το τέλος του τουρνά ένιωθα κάπως. Γενικά Βερμούδα πάρτι πήγατε. Βερμούδα πάρτι πήγαμε. Πήγα εγώ και ο Νικόλας και η Παυλίδου και η Τσολαχίδου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Πέρασαν ωραία. Πάλι καλά ήταν και αυτό. Πρώτη μου φορά, πρώτη μου εμπειρία σε Βερμούδα πάρτι. Ήταν πολύ όμορφα. Ήταν και ο Κάρσεν εκεί πέρα. Ήρθε. Καλέ, ναι, για πες. Ναι. Για πες και τίποτα έτσι να μάθουμε και από... Δεν, δυστυχώς δεν είχα τη χαρά και να μιλήσουμε κάτι παραπάνω. Ούτε φωτογραφία με το ζόρι να βγει κάποια φωτογραφία έτσι μαζί του. Εννοείται περιτριγυριζόταν από κόσμο διάφορος εκεί πέρα και ντόπιους και εντός και διάφορους χρηστικούς παράγοντες. Επομένως ήταν δύσκολο. Ποιες φέκες είδες από κοντά, εντάξει, ναι, όλες θα τους είδες, αλλά ξέρεις. Ο Μεμεδιάροβι ήτανε, ποιοι ήτανε, ήταν διάφορες φέκιστες. Τώρα, για κάποιο λόγο, έχω κολλήσει και ξεχνάω. Ήταν ο τέτοιος, ο Βανφόρες, ο Γιόρντεν, ήταν διάφορες φέκιστες, πάρα πολλές φέκιστες και σφέκιστρες. Είναι άλλο ποιον έχεις, ρε παιδί μου. Ποιος κακιστής σου αρέσει πάρα πολύ παικτικά, αγωνιστικά, που λες wow. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Κάρλσον. Δηλαδή, εντάξει, επειδή είναι αρκετά ολοκληρωμένος παίκτης, θεωρώ γι' αυτό. Δηλαδή, όλες τις θέσεις χειρίζεται πάρα πολύ ωραία και ήρεμα και αυτό το στυλ του, δηλαδή, προσπαθώ να το υιοθετήσω και εγώ αυτό που το να πιέζει αυτές τις θέσεις, τις θεωρητικά ισόπαλες. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που στο χαρακτήρα του γενικά και στον τρόπο που παίζει. Και έχει και πολύ, είναι πολύ δυνατό στο μέτρημα και δυνατό σε όλα τα επίπεδα όπως έχω πει. Online παίζεις? Παίζω. Αν και το τελευταίο καιρό προσπαθώ να το ελαττώσω επειδή θεωρώ ότι με επηρεάζει λίγο στις κλασικές παρτίδες ότι έχω μια στάση να παίζω λίγο πιο γρήγορα και θέλω να το περιορίσω. Αλλά κατά καιρούς παίζω λίγο, ναι. Τι προτιμάς? Μην πεις ότι παίζεις και εσύ μονόλεπτα και δίλεπτα και τρίλεπτα. Δυστυχώς, ναι, παίζω τρίλεπτα κυρίως, ναι. Και μονόλεπτα μόνο για χαβαλέ με φίλους έτσι για πλάκα εκεί πέρα, δηλαδή. Ναι. Αλλά τρίλεπτα. Τώρα κυρίως και για, έτσι, για να ψυχώ ψυχαγωγία και... Για να χαλαρώσω. Και για λίγο για να εξασκήσω μερικές θέσεις, κάποια ανοίγματα που δεν έχω όρεξη τόσο πολύ να κάτσω να τις διαβάσω και θέλω μια έτσι γρήγορη εμπειρία. Εντάξει, δεν είναι ιδανικά το καλύτερο. Ιδανικά θα ήταν να παίζω rapid παρτίδες ή... με περισσότερο χρόνο, 10 λεπτά τουλάχιστον, να μπορώ να κατανοήσω καλύτερα τις ιδέες τώρα, αλλά ναι, αυτό το κάνω έτσι για ψυχολογία. Στην Ολυμπιάδα στο Τσενάι, ποια ομάδα θεωρείς ότι σας δυσκόλεψε πιο πολύ από όλες? Πρέπει να μας δυσκόλεψε η Αμερική, αρκετά πάρα πολύ, εντάξει, εννοείται ότι ήταν η Αμερική. Απλώς δεν λέω πρέπει, έτσι, το είδα, εντάξει, το είδα στις παρτίδες, απλώς δεν γνωρίζω τώρα συγκεκριμένα τις συνθήκες, επειδή στον αγώνα δεν έπαιζα μαζί με την ομάδα. Επομένως, παρακολουθούσα διαδικτυακά. Σε αγώνες που έπαιξες εσύ, ρε παιδί μου, ποιες αγώνες που έπαιξα, ναι. Τι θεωρείς ότι ήταν έτσι? Η Ινδία δεν είναι πολύ ισχυρή ομάδα, τώρα δεν θυμάμαι να μας δυσκόλεψε ουσιαστικά κάποια άλλη ομάδα και αν είχαμε κάνει... ένα ατυχές αποτέλεσμα με το Βέλγιο. Νομίζω το Βέλγιο, είχαμε παίξει με το Βέλγιο, αλλά ήταν όχι επειδή μας δυσκολέψαν ιδιαίτερα οι παίκτες. Μπορεί να μην παίξαμε μαζί, δεν θυμάμαι. Αλλά περισσότερο ότι εμείς κάναμε. Δεν χειριστήκαμε τόσο πολύ καλά. Κι εγώ μαζί, δηλαδή, μια παρτίδα τώρα συγκεκριμένα θυμάμαι ότι δεν. Χειριστήκαμε τόσο καλά την παρτίδα. Αλλά σαν δυναμικότητα η Ινδία ήταν πολύ ισχυρή. Θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι
κατά πόσο μας δυσκόλεψαν πάρα πολύ, αλλά θυμάμαι τώρα και συγκεκριμένα και από, το, και από την αντιμετώπιση τους ότι ήταν ιδιαίτερα χαλαρή και μας αντιμετώπιζαν κάπως περίεργα, δηλαδή δεν πιέζαν αυτοί τόσο πολύ να νικήσουν. Παίζανε κινήσεις, δηλαδή γενικά μανούβρες πάνω κάτω στη σκακέρα και περιμέναμε εμείς να κάνουμε το λάθος, να πιέσουμε λίγο παραπάνω, κάπως έτσι. Εντάξει, η Ινδία ήταν όμως και το φαβορί. Ήταν το φαβορί, ναι. Ήταν το φαβορί, όπως και να το κάνουμε. Τώρα βέβαια στη γωνία του τη βγήκε το Αζερβαϊτζάν, αλλά τι να κάνει το Αζερβαϊτζάν, λέω. Το Ουσμπεκιστάν. Το Ουσμπεκιστάν, μπερδεύτηκα. Ναι. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, έκανα και ένα λάθος. Λοιπόν, οπότε, ναι, τι να κάνουμε. Έκανε στήσιμο ο Γκουκές μεγάλο. Εκείνο το κομμάτι νομίζω θα το θυμάται για μια ζωή. Σίγουρα, ναι. Εκείνο το λίπο, τον Κακόμηρο, διπλές απειλές. Αλλά, οκ, τι να κάνουμε. Όλα αυτά είναι μέσα στον αγώνα. Δηλαδή, το να κοιτάμε κάτι με τη μηχανή είναι το πιο εύκολο μέσα στην παρτίδα και ειδικά όταν είναι εξάωρη και όπως είπες και εσύ, χρειάζεται πολύ καλή φυσική κατάσταση, η υπομονή, όλη αυτή η πίεση, όλα αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί όπως μου λες και εσύ, ας πούμε, οι άλλοι παίζανε χαλαρά, περιμένανε πότε θα χάσουμε. Ή ξέρω εγώ, στην αντιπέρα όχθη υπάρχει το εντάξει, μας υποτιμήσανε, θεωρούσαν ότι θα κερδίσουν εύκολα. Όλα αυτά που νομίζω παίζουν τεράστιο ρόλο. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε μια άλλη παρτίδα, την οποία την έπαιξες πού? Τώρα πρόσφατα ήταν σε ένα ομαδικό πρωτάθλημα που έγινε πάλι στη Σερβία. Ναι, αυτό νομίζω πρέπει να είναι το πιο πρόσφατό σου. Ναι, ναι. Αυτή η παρτίδα. Η πρόσφατη παρτίδα ήταν αυτή, ναι. Και έχουμε να κάνουμε... Την οποία πάλι είχα μαύρα, τώρα δεν ξέρω αν πάλι να... Ναι. Συγγνώμη. Με συγχωρείς. Ναι. Σου είπα, εγώ δεν βάζω orientation, δεν έχω τέτοια θέματα, αλλά πήγαινε αναλόγως με το τι θέλει ο καθένας. Ναι. Λοιπόν... Δεν θα τη σχολιάσω πάρα πολύ τις αρχικές κινήσεις, είναι θεωρία αυτά, τα μαγαμα 2 από δελτά 6 ή ψιλον 4, θα σου πω μέχρι που ήξερα, υπάρχει πατρία και ψιλον 6. Κάποια στιγμή πρέπει... Μέχρι την 20η κίνηση, λέει. Όχι. Αντί για το αξιωματικό 32, να σου πω... Ναι. Καλύτερο είναι να παίξει τάμα ε2 που είναι λίγο περίεργη κίνηση και άμα δεν την ξέρεις δεν θα την παίξει πάνω στην παρτίδα. Ναι. Η ιδέα είναι να μην έρχεται με τέμπο το υπό β4 υπό 3. Πρώτη ιδέα. Και δεύτερη ιδέα είναι να παίξει μετά σιγά σιγά πύργο δ1 και να συνεχίσεις με αξιωματικός δ2 ή αξιωματικός γ3 και υπό β5 σε συνδυασμό όλα αυτά να πιέσει το γ4. Απλώς είναι μια κίνηση υπομονής. Άμα ξεκινήσει με πύργο Δ1, π.χ. αντί για δάμα ε2, μια κίνηση. Εντάξει, αλλά και το αξιωματικό Δ2 στην ουσία το ίδιο σκοπό δεν έχει, να μην μπει ο ύπος στο Β4. Ναι, αλλά είναι λίγο καλύτερα τοποθετημένη η βασίλισσα στο ε2. Δηλαδή, σύμφωνα με το μηχάνημα τώρα στο λόγο. Και όταν προετοιμαζόμουν και έβλεπα τις παρτίδες, μου έκανε τρομερή εντύπωση το δάμα ε2, γι' αυτό ήθελα να το επισημάνω. Okay. Έπαιξε. Αυτός επίσης δεν ήταν ιδιαίτερα προετοιμασμένος και αφιέρωσε αρκετό χρόνο σε αυτές τις πρώτες κινήσεις. Και το αξιωματικός δηλαδή ήταν από τις κινήσεις που δεν είχα πολύ κοιτάξει και ήδη αρχίζω και παίζω πάλι έτσι πιο... Προσπαθώ να... πώς το λένε... Να δημιουργήσω κάτι από εκεί που δεν υπάρχει λίγο στη θέση. Και οι επόμενες κινήσεις είναι λίγο... όπως... Ναι. Είναι κάπως. Βέβαια το αξιωματικό στη Θ6. Ναι. Κινείται στα πλαίσια με τις ιδέες της θέσης, δηλαδή να μην έχει πω τα 5, θέλω να αποτρέψω το τα 5. Αντί για αξιωματικό στη Θ6, μια πιο λογική συνέχεια ήταν το ύπος γ7 με ιδέα β5, κάτι τέτοιο. Ύπος γ7, β5. Ίσως έχει ενδιαφέρον και το Z6 να μην έχει υπό τα 5. Z6, γιατί όχι Θ6, ας πούμε. Το τετράγωνο του Θ6 θέλω να το κρατήσω για το μαξιωματικό, γι' αυτό έτσι το σκεφτώ. Θες να... Ναι, ναι. Okay. Γιατί θεωρώ ότι δεν έχει κάποια σημαντική χρησιμότητα το οξιωματικό στη Θ7 και αργότερα θέλω κάποια στιγμή να κάνω και να συνεχίσουμε τη διάσπαση Z5 όπως έκανε και στην παρτίδα. Επομένως, αν παίξω στο Θ6 και Z5 θα δυνατήσω αρκετά τα τετράγωνα και θα έχει ίσως κάποιο υποθετά 4 ή οτιδήποτε. Αλλά ναι, επέλεξα αυτό.
δάμα εψιλον 2, εδώ και ζήτα 5. Ναι. Και εδώ έπαιξε αστραπία το δέλτα 5. Αστραπία όμως το δέλτα 5. Και μου έκανε τη φοβερή εντύπωση. Λέω τι μέτρησε, κάτι που δεν ήταν, δεν ξέρω. Και υπέθεσα, εντάξει. Μοιάζει ωραία κίνηση. Μοιάζει καλό, αλλά δεν συγκεκριμένα, δηλαδή τώρα που την κοιτώσω για τη θέση, λέω δεν έβρισκα κάτι συγκεκριμένο. Μόνο σε έφαγα, ναι, φυσιολογικά. Τρώει. Και εδώ νόμιζα ότι θα συνεχίσει αντί για πυρό αλφαδελτα 1. Να φάει τον αξιωματικό να και φάει, να φάει τον αμαντέστη. Να φάει και το ΙΤΑ 6. Α, το ΙΤΑ 6 εγώ σκεφτόμουν. Να φάει επί, 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 ΙΤΑ 6. ΙΤΑ επί, ΙΤΑ με ψιλόν 6. Ρω ΙΤΑ 7, ΙΤΑ με επί δελτα 5. Α. Και να βγάλουμε αυτή τη θέση. Που είναι... Επειδή, εντάξει, εγώ το μέτρησα. Ναι. Αλλά για να φανεί κιόλας. Ναι. Οπότε ρουά εδώ και να φαγωθεί αυτό. Να παίξουμε αυτή τη θέση που θεωρώ ότι είναι αρκετά έτσι, φυσιολογική. Okay. Και... Συνήθως στα τακτικά, επειδή τα μετράω και εγώ την ώρα που τα λες, μου φαίνονται εύκολα. Αλλά μου λένε όλοι, δείξτε το κιόλας, δεν είναι τόσο ξύσκη. Γεμίζω η βελάκια, γι' αυτό το έδειξα τώρα. Καλά κάνεις, ναι. Και εδώ στο πυρό δεν ήταν αντί για εψιλον 6. Α, επίσης, δηλαδή, αυτός ήθελα να πω ότι στην αρχή μου έχει προτείνει ισοπαλία στις πρώτες κινήσεις. Και εγώ έπαιζα για νόρμα στο συγκεκριμένο τουρνά και δυστυχώς δεν κατάφερα να την πάρω. Έπρεπε να κερδίσω και το τελευταίο αγώνα. Αυτό ήταν ο πρώτο τελευταίος αγώνας, αλλά δεν κατάφερα. Και ήθελα να πω ξεκινήσει και αυτός νευρίασε που Κάτσε, αυτό ήταν η αλφα εθνική της Σερβίας, υποθέτω, σωστά? Κάτι τέτοιο, ναι. Ωραία. Είναι αυτό το τουρνά και έχουν και πιο ισχυρό τουρνά μετά από αυτό. Αυτό ήταν μάλλον αλφα εθνική. Υπάρχει το Super League που παίζανε ακόμα πιο ισχυροί παίκτες. Δηλαδή είναι πολύ ισχυρό τουρνά. Και ήταν 11 γύρια το συγκεκριμένο. Ναι, επομένως έπρεπε να παίξω για νίκη. Εκνευρίστηκε που δεν δέχτηκα την ισοπαλία και μετά πίεζε αυτό. Δηλαδή θα. Φανήκε αργότερα στην παρτίδα ότι πίεζε πάρα πολύ για την νίκη. Κάτσε να ρωτήσω και κάτι άλλο, ναι, τώρα, επειδή μου άρεσε αυτό που λες. Και πόσες ομάδες περίπου παίζουν στη Σέρβικη Λίγκα? Ήταν σαν κλειστό τουρνά ήταν αυτό. Ήταν 10, μπορεί και λιγότερες. Όχι 10, τι λέω, γιατί παίξαμε 11 γύρους. Εκεί πέρα ήταν. Στις 12. Ήτανε, ναι. Ναι, αν παίξατε όλοι με όλοι. Ναι, πέσαι. Αλλά απλώς νομίζω και μια ομάδα δεν έπαιξε, κάτι έγινε. 12 γύρους, 12 ομάδες ήμασταν. Μπορεί 13 και μία να μην έρθει, κάτι τέτοιο. Και η σύνθεση πώς είναι, ας πούμε? Εγώ έπαιζα στην πρώτη σκακιά και μετά συνεχίζανε έτσι. Ήμουν ο ξένος παίκτης και κανονικά συνεχίζει. Αλλά δεν έχουν παιδικές σκακιές. Δεν έχουν, ας πούμε, έχουν μόνο αντρικές. Ναι. Και δεν υπάρχει γυναικεία. Τότε τι έχουν, μόνο αντρικές έχουν? Ενώ δεν, ναι. Υπάρχει μια γυναικεία. Υπάρχει μια γυναικεία. Όχι, δεν υπάρχει γυναικεία. Προσπαθούσα να θυμηθώ αν έπαιζε κάποια γυναίκα από την ομάδα μας. Δεν θυμάμαι να έπαιζε γυναίκα από την ομάδα μας. Ξέρεις τι θα σου πω τώρα. Δεν θυμάσαι τι τρως. Δεν θυμάσαι αν υπήρχε γυναίκα στην. Πραγματικά. Θυμάμαι ότι υπήρχε γυναίκα σε μια άλλη ομάδα. Απλώς δεν νομίζω ότι κάθε ομάδα κατέβαζε γυναίκα. Εντάξει. Πώς το λένε, όλα τα πρωταθλήματα είναι ανοιχτά πλέον. Δηλαδή οι γυναίκες μπορούμε να παίζουν. Ναι. Εννοείται. Γι' αυτό δεν θυμάμαι αν υπήρχε. Εγώ εννοούσα αν υπάρχει, ας πούμε, πώς είναι σε εμάς που είναι 4-1-2. Και άλλα δέσσερα, αυτό, αν υπήρχε αυτό, ναι, ναι. Αλλά μάλλον όχι, οπότε είχατε μόνο, όχι, ανοιχτές κακέρες, για να το, να το λέω και σωστά. Οκ, okay. Κάτσε ρε εσύ, τώρα δεν υπάρχουν ένα κάρο καρφώματα εδώ πέρα, τι είναι αυτό? Υπάρχουν, ναι. Αν έπρεπε, ναι, τι θα έλεγα, να αντί για ψηλόν 6, ναι. Να συνέχιζα μαξιμωτικό σε πίτα 2. Οκ, okay, άρα τώρα. Πρώτα πίτα 2 και ντάμα γάμα 8, για να παίξω ντάμα ψηλόν 6. Ήταν μια άλλη εναλλακτική που είχα. Αλλά και εγώ ήθελα, και εγώ δεν ήθελα να προποιήσω ιδιαίτερη θέση. Επομένως, ίσως να μπήκα σε μια θέση που ήμουν λίγο χειρότερος, αλλά είχε περισσότερες περιπλοκές και δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο το πώς θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι έχει πιθανή κάτω. Αυτό. Okay. Πάντως, το ε6 εδώ πέρα είναι λίγο επίφοβο. Ναι, αρκετά. Αδυνατίζει. Ναι. Πολλά σημεία. Πάλι παίζω κάτι έτσι περίεργο, πυρό ψηλόν 8. Με την ιδέα ότι να μην μπορεί.
Δεν φοβάσαι καθόλου, νιώθεις άνετα, ας πούμε, με αυτή τη θέση σαν μάμα? Όχι, ένιωθα χειρότερος, ένιωθα αρκετά χειρότερος και συγκεκριμένα ύστερα από Β3 που μετρούσα, το θεωρούσα πολύ καλή κίνηση. Εδώ? Ναι, Β3. Δεν έβλεπα συγκεκριμένα πώς θα συνέχιζα. Γιατί είναι αρκετά ενοχλητικό το Β3, επειδή δεν μπορώ να τρώω στο χάμα 4 επειδή τρώει με το Β πιόνι και είμαι κάπως έτσι περιορισμένος. Εδώ μεταξύ το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει και τίποτα βασίλισσα εδώ, γιατί σκάνε κάτι καρφώματα από το Β4. Ναι, η μοναδική μου ιδέα με τα μαύρα εδώ πέρα ήταν και μια από τις ιδέες που έπαιξα πριν από ψωματικό. Ήταν να ελευθερώσω το Z8 τετράγωνο για το αξιωματικό, να παίξω αξιωματικό Z8 πίσω και σιγά σιγά να καταφέρω να... Ναι, κάπως να φύγεις με τη βασίλισσα. Να φύγω με τη βασίλισσα και να αρχίζω να αλλάζω κομμάτια. Κάπως έτσι. Δηλαδή, ύστερα από αξιωματικό Z8 να πιλώ το αξιωματικό CP2 και Π35, σιγά σιγά και ναι. Αλλά σίγουρα νιώθω χειρότερο σε αυτή τη θέση. Αλλά το Ε3 ήταν, ναι, ήταν ανακρίβη. Ήταν λάθος. Γιατί ύστερα από αυτά, από αυτές τις αλλαγές, αναγκάζεται να μπει σε αυτή τη θέση που πρέπει να ήταν ισότητα. Δηλαδή, πριν το πύρος του 35, αν έπαιζε βασιλιστά. Εδώ νομίζω ήταν υπεραισιόδοξη αυτή η θυσία. Την είδα. Ναι. Υπεραισιόδοξη. Ναι. Μοιάζει βέβαια ότι είναι γυμνός ο βασιλιάς σου και ότι κάτι υπάρχει. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα το έπαιξε, δεν ξέρω ότι... Όχι, σκέφτηκε αρκετά πριν παίξει αυτή την κίνηση και παράλληλα λίγο να λειτουργούσε. Δεν το θυμάμαι, δεν σκέφτηκε αρκετή ώρα και έλεγε ποιο λόγο σκέφτε. Λέω μάλλον σκέφτε να θυσιάσει. Ναι, και το έκανε. Ναι, γιατί... Αλλά δυστυχώς γι' αυτό να έχω μια συνέχεια που λίγο αποτρέπει όλα τα σχέδιά του. Ναι, εκεί... Και σημαντική λεπτομέρεια είναι το Ε4. Μετρούσα πάρα πολλές ιδέες στη θέση. Αλλά τίποτα δεν λειτουργούσε. Θα μπορούσα να, μπορώ να κάτσω να αναλύσω, αλλά είναι αρκετές. Δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά τα περισσότερα σχετίζονται με την ιδέα της αποκάλυψης. Να πάμε λίγο πίσω. Ότι πρέπει απειλή αυτό να αποκαλύψει γενικά παντού. Υπό Ε4, υπό Δ7, υπό Γ6, υπό Γ4, οπουδήποτε μια αποκάλυψη. Επομένως, η ιδέα και άμα υπάρχει τύπο Z3 σαν ιδέα ενοχλητική, δηλαδή δεν μπορώ να πω να περιμένω να παίξει κάπου τον ύπο και να παίξει τον τάμα Ε4 σάχτη και να αλλάξει τις τάμες, γιατί υπάρχει και το Ε3. Mm-hmm. Υπάρχει και επίσης το Ε4 από πύλη του Ε6. Επομένως αυτά. Γι' αυτό έπαιξε από Ε4, είδα ένα φάτο Γ3, υπό Ε4 και υπό Γ3. Mm-hmm. Και εδώ πάλι ήταν πολύ αισιόδοξη και έπαιξε υπό Ε6 σάχτη, ενώ η φυσιολογική συνέχεια ήταν υπό Ε6 σάχτη, να το δείξουμε λίγο. Υπό Ε6 σάχτη. Ναι, ωραία, Ε7. Ήπως επί Ε8, δάμε Ε4 σάχ διάμεσα. Δάμε επί, ήπως επί, σημαντικό ότι δεν έχει υποδελτά 6 σάχ, άρα παίζει υπό Γ7. Και αυτή η θέση είναι εντάξει, καλύτερη για τα μαύρα, πήρω δελτά 8 έντο. Ναι, ας πούμε γιατί και... μένεις πιο γρήγορα. Με ευνοϊκό φινάλ. Και θα παίξουμε πάλι αυτό το φινάλ. Αλλά ναι. Αλλά εδώ σε βοήθησε λίγο. Με βοήθησε λίγο και έπαιξε από τα 6 σαχ. Ίσως γιατί είδε ότι με το ύπος τα 6 απευθείας απλουστεύεται πολύ γρήγορα η θέση. Και ναι, και ήξερα ότι θα παίζει και τη θέση, θα είναι χειρότερος. Και εδώ... Ανησύχησα λίγο, γιατί... Γιατί? Τώρα δελτά 6, σκεφτόμουν, ξέρω, αν έχει κάποιο ύπος τα 7 σαχ ή κάτι, αλλά δεν φαίνονταν να έχει κάτι. Γιατί πάλι καλό ύπος στο Γ3 και κλείνει τη στήλη, τη γάμα στήλη και έλεγε και το δελτά 1, επομένως ο πυρός του δεν έχει τετράγωνα. Αυτό το Walk of the King είναι φανταστικό εντωμεταξύ. Πραγματικά. Ναι. Και εδώ πέρα θέλει λίγη προσοχή. Δηλαδή να μην φάτω άλογα το άλογο. Άμα φάτω άλογο, ναι, έχει διαρκέσει σαν. Να το δείξουμε είχε, λίγο. Άμα φάτω άλογο. Ναι. Πριν. Μια κίνηση πριν. Άμα φάει, έχει πύργο δελτά 1 σαχ. Ωραία, ψηλόν 7, ντάμα ψηλόν 5. Στον ντάμα ψηλόν 6 έχει ντάμα 7. Στο ράζι τα 8 έχει ντάμα 8. Και τα λοιπά. Ντάμε τα 8, ντάμε ζητά 6, στο ράψουν αυτά ντάμε ζητά. Έχει πλέον. Ναι. Επομένως, λίγη προσοχή εκεί πέρα. Πω, πω. Εντάξει, είχα υπολογίσει από πριν αυτό το είπε ζητά 7 σαν ιδέα, γιατί λέω, προσπαθούσα να βρω τρόπους για αυτό να δημιουργήσει την παιχνίδι, γιατί λέω, έχω ώρα δελτά 7 και είμαι εντάξει. Ένα και ύστερα από ράγαμε 7, εντάξει, θα συνεχίσω, απειλώ τώρα πλέον το ύπο στο Z7, θα παίξω ρόβι τα 8, ναι, και κατέληψε. Εντάξει, δεν υπάρχει να φύγει και ο ύπος. Δηλαδή... Πάει στο Z5, ναι, ναι, και στο Z3 και στο Z7, κάπου εκεί. Και εσύ από μικρό ροκέ έκανες μεγάλο μικρό ροκέ. Έτσι.
Δηλαδή, πραγματικά, ο Βασιλιάς γύρισε εδώ, έκανε τα δικά του, πήγε πάνω κάτω καλύτερα και τελικά θα καταλήξει στο Β8. Ναι. Εντυπωσιακό, πραγματικά. Το σκεφτόσουν εξ αρχής. Όχι, αλλά εντάξει, μόλις προέκυψε η θέση με το επιθέξη, λέω ότι θα πρέπει κάπως να ασφαλίσει το Βασιλιά μου. Επομένως, αναγκαστικά πήγε προς τα εκεί ο Βασιλιάς. Πολύ ωραία παρτίδα. Ναι. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης με τον οποίο έχεις παίξει? Είναι... Εντάξει, ενώ θα πω παίκτη που έχει το περισσότερο ρόλο πάνω κάτω που θυμάμαι, ήταν ο Ναβάρο, νομίζω, στο πρωτάθλημα Αλφα-Εθνικής, αν δεν κάνω λάθος. Έχω παίξει και με στο πρωτάθλημα με τον Ελιάνο ή με κάποιους από αυτούς, τους κοντά 2-6-7. Αλλά ναι, θυμάμαι ο Ναβάρο είχε αρκετό ρόλο και την περίοδο, ήταν... Ενεργός αρκετά και φορμαρισμένος. Εντάξει, εγώ σου εύχομαι να παίξεις και με πιο πάνω, ρε παιδί. Και εγώ, μακάρι. Εντάξει, έλα, μικρός είσαι ακόμα, οπότε έχεις μπροστά σου. Άμα συνεχίσεις έτσι όπως πας, τρένο, με 500 αγώνες μέσα σε ένα χρόνο, εντάξει, κοντοζυγώνει. Και τώρα, από ό,τι είδα, θα είναι και πολύ δυνατό το τουρνουά της Βαρκελόνης. Είναι. Έχει αρκετούς GM, δηλαδή ο μέσος όρος είναι πολύ υψηλός. Αυτό το τουρνουά ήταν στην Ιταλία, όπως είπα. Δεν ξέρω αν μπορείς να ελέγξεις κάτω πότε ήταν. Τώρα. Το 22 ήταν. Το 22. Στην αρχή του χρόνου του 22, 9 πρώτα. Ναι. Το Vergani Cup. Ναι. Okay. Έπρεπε να κερδίσω αυτή την παρτίδα για να πάρω την όρμα, ήταν ο τελευταίος γύρος. Ναι. Κάτσε. Εδώ είναι κερδισμένο. Α, είχες άλλο ένα γύρο μετά. Όχι, αυτή ήταν ο τελευταίος γύρος και έπρεπε να κερδίσω αυτή την παρτίδα. Αυτό. Α. Που εν τέλει την κέρδισε αυτό. Α, αυτή είναι η όρμα που έγινε. Ναι, ναι, η όρμα, η όρμα. Ναι. Μπερδεύτηκα. Που το είχα δει σαν βασική βαριάντα, το μαύρο είναι το Δέλτα 5, όχι το Β6. Το βασική, πιο βασική είναι το Δέλτα 5 και το Β6 στην έκτη. Mm-hmm. Που λευκός συνεχίζει με είτε υποζητά 3 είτε εξωματικό στα 5. Και εδώ πέρα είχα κοιτάξει λίγο τις παρτίδες. Είχε μια παρτίδα Ντούντα εδώ πέρα με τα λευκά, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Και μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα που έκανε, που χρησιμοποίησε και την χρησιμοποίησε και εγώ στην παρτίδα. Και λέω πάλι καλά που την είχα κοιτάξει αυτή μετά πριν την παρτίδα. Γιατί είναι κάπως περίεργη η ε3. Αυτό το formation, το αγαπημένο σου, τα 3-3. Αξιωματικός λέει για προκαλέσεις και αξιωματικός α4. Είναι κάπως περίεργο ότι διατηρείς το αξιωματικό εκεί πέρα και είπε ε2. Αυτό κανονικά η θεωρία συνεχίζει πιο φυσιολογική κίνηση αντί για ε4. Να δείξω λίγο την ιδέα. Ναι. Ας πούμε βασίλισσα ε7. Okay. Αξιωματικό Z2. Ναι. Μπορεί να συνεχίσει με πύρο γ8, αλλά ας πούμε αξιωματικό α6. Γιατί το γ6 δεν τρώγεται, έχει πύρο γ8. Δάμα Δ2 είναι η ιδέα. Κάπως έτσι έχει συνεχιστεί η παρτίδα. Και στα γ5, εν τω μεταξύ, αν παίξει γ5 ή οτιδήποτε και να κάνει, η ιδέα του λευκού είναι να παίξει αξιωματικό Δ1. Και. Εγώ πονάω σε αυτή τη θέση τώρα για τα λευκά, πραγματικά. Και μετά να συνεχίσει να βγει να κάνει ροκέ κτλ. Η ιδέα είναι να κάνω ροκέ και άμα φάω το Δ4 να μπορούμε να τρώμε τη βασίλισσα και υποστηρίζει το ύπος. Μπορεί να βάλει και μηχάνημα, δεν ξέρω, να δούμε πώς θα το δίνει. Μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά νομίζω είναι φυσιολογική θέση. Πραγματικά είναι φυσιολογική θέση. Ενώ φυσιολογική. Εγώ την βλέπω και βγάζω σπηριά. Δηλαδή, και μόνο που θα μου έλεγε κάποιος, Μαριάννα, πρέπει να βάλεις αξιωματικό στο Δ1, νομίζω... Εντάξει, δεν νομίζω. Δεν είναι σκάκι για τα δικά μου γούστα αυτό. Δεν το κατανοώ. Ναι. Αξιωματικός Δ1. Ναι, και άμα συνεχίσει και παίζει κανονικές κινήσεις, δηλαδή το μηχάνημα δεν είναι κάτι που θα τα πέντε. Άμα παίξει και συνεχίσει κανονικά να παίζει πυρογαμμαχτό φυσιολογικές κινήσεις, ο ξαφνικά λευκός αποκτάει πολύ γρήγορα πλεονέκτημα. Ναι, είναι αυτές οι θέσεις, οι κουλές, ναι, που ο μαύρος υποτίθεται βάζει φυσιολογικές κανονικές κινήσεις, ναι, και τίποτα δεν δουλεύει και ξαφνικά έρχεται. Ναι, μία, ναι, και μετά παίζει ο λευκός. Αρχίζει να παίζει, ναι, ο λευκός. Ναι. Ναι. Παναγία μου. Δεν, αυτά τα στοκ φυσικά είναι τα. Ναι, οι βαριάτες του μηχανήματος. Έτσι.
Έχει χάσει το σπέκι την ομορφιά του. Διαμαρτύρομαι. Γι' αυτό και παίζουμε φινάλ. Έτσι, μπράβο. Αλλιώς με τα πάντα στο τέλος. Τόλες βαρτίδες. Ναι. Και εδώ τα ίδια έκανες. Αλλάξατε τα κομμάτια στην ουσία. Δεν έπαιξε ο ψηλοντές, αλλά ναι. Ήμουν σίγουρος ότι... Θυμόμουν ότι η πρώτη επιλογή του μηχανήματος εκείνη τη θέση ήταν να τον δούμε ψωμιλευτά και ακολουθήσω την παρτίδα εκείνη που είχα δει. Και λέω σίγουρα ότι ο ψωμιλευτές δεν θα είναι από τις καλύτερες κινήσεις και ότι θα έχω ένα πλεονέκτημα σίγουρα εδώ πέρα. Δηλαδή με το αδύναμο γάμα 6 και όλα αυτά. Και όπως λέει και ο Ιωαννίδης εδώ πέρα, θα κουουτάρω αυτή τη στιγμή τα λόγια του, ο βασιλιάς μας μπαίνουμε στο φινάλι και είναι ήδη στο κέντρο. Έτσι. Είμαστε ήδη καλύτεροι. Είδες, κάνει μαθήματα και σε μένα. Από όλους κάτι αποκομίζω εγώ. Τσούκου τσούκου, μπορεί να ανεβάσω και το έλο μου έτσι. Ράζει τα δύο και το ράζει τα δύο, εντάξει, ίσως επίσης το ράζει τα δύο, δεν ξέρω, ράζει τα δύο, ας πούμε, το κράτησε επειδή έχουμε τα βαριά κομμάτια μέσα, να μην είναι απέναντι από τους πύργους. Έπαιξε κάπως λίγο φυσιολογικά εδώ πέρα και νομίζω έχασα το πλεονεκτήμα, δηλαδή αντί για υπ2 που είναι κάπως σαν κίνηση, νομίζω πιο φυσιολογικό ήταν το υπ2, να πω το Z4, κάτι τέτοιο. Εδώ το Z4. Όχι, όχι, να πάω από ψηλό 2 για να πάω από το ζήτημα 4 με τον Νίκο. Ναι, ναι, ναι. Οκ, δεν άκουσα καλά. Όχι, εντάξει. Εντάξει, εδώ υποθέτω πάση... Εδώ θέλω να παίξω για από Β4, αλλά μετά άλλαξα γνώμη, γιατί λέω δεν μπορώ να πάω για από Β4 γιατί έχει γάμα 5, γιατί έπαιξε πήρω γάμα 7 και ανησυχούσα ότι μετά από Β4 θα παίξει γάμα 5 και αναγκαστικά άλλαξα τα σχέδιά μου και έπαιξα Β4 εδώ. Και ξαφνικά ο Α2 δεν έχει κάποια ιδιαίτερη χρησιμότητα. Έπαιξε αυτό που δεν έπαιξε ο Νησιάν. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Παπασημακόπουλο, τον αγαπημένο. Γεια σου, Αλέξανδρο. Γιατί και αυτός είναι στο πρόγραμμα μέσα στο Νοέμβριο. Έχουμε πολύ, είναι παιδιά κλεισμένο όλο το πρόγραμμα. Μέχρι το Δεκέμβριο είναι κλεισμένα όλα. Σάββατα, Κυριακές, γιατί κάποιοι αλλάζουν μετά από το Δεκέμβριο. Δεν θα είναι Σάββατα, θα είμαστε Κυριακές. Αλλά έχουμε εμπόλικο πράγμα. Η λίστα είναι ατελείωτη. Θα κάνουμε εδώ πέρα δουλίτσα. Θα βλέπουμε παρτίδες συνέχεια. Και τώρα ήδη αρχίζει. Εντάξει, φαίνεται και η θέση του πιο φυσιολογική. Πιστεύω ότι θεωρεί ότι πλησιάζει θέση σε ισότητα εδώ πέρα. Έχω μια μικρή υπεροχή, αλλά πρέπει να πλησιάζει θέση σε ισότητα. Έχω μια υπεροχή επειδή έχει αδυναμία το 15 και βασίλεσαι πιο κοντά στο κέντρο. Όπως εγώ. Είναι στο φινάλι, οπότε εντάξει, δεν πειράζει. Τσούκου τσούκου μπόλι, θα του κάνω λίγο μάγια εκεί πέρα. Θα τον ζαλίσω. Πάει ο Αρτζούν μετά. Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις αυτό με αυτές τις θέσεις, τις κουλές. Δεν ξέρω, είναι, πώς το λένε, μαγικό χάρισμα, ρε παιδί μου. Τώρα έχεις εν τω μεταξύ και ο βασιλιάς του Λουνού είναι ψηλό... Ναι, είναι... Μπαίνει στο παιδί. Μπαίνει πρόοδος στο κέντρο, ναι. Ναι. Και αρχίζω να δοκιμάζω διάφορα. Το πέρα θ4 έπαιξα με ιδέες να παίξω θ5 και να παίξω πυρού θ4, να δημιουργώ δυναμίες. Παίζει θ5 του. Φυσιολογική θέση, πηγαίνω πάνω κάτω, θέλω να δω τι θέτα τη στείλει. Εντάξει, στα φινάλι είναι πολύ βασικό να πηγαίνεις πάνω κάτω, γιατί μπορεί να είναι αντίπαλος λάθος, ναι. Και έπαιξε εξωτερικό στα λάθη, μπορεί ίσως να μπορούσε και να φάει το δελτατρία σε κάποια φάση, αλλά ήταν μια επιλογή που έπρεπε να την κάνει και ήταν... Ξέρεις, στο φινάλι δεν θες να αλλάξεις κάτι, άμα λειτουργεί το setup που έχεις και είναι ισότητα, δεν θες να αλλάξεις κάτι. Και εκεί στηρίχθηκα, δηλαδή, πάνω κάτω. Αυτό είναι λίγο κρίσιμο το σημείο, ας πάμε λίγο πριν, γιατί εντάξει, εδώ πέρα, μεταξύ μοντικός Β5 και τα πύρο γ1. Ήδη στο αξιωματικός Β5, στο πύρο Z8 αξιωματικός Β5, είναι στη γίνηση 35. Εντάξει, εδώ στην ουσία απειλείς απλά να φας το φου και να βάλεις υπό Α4, υποθέτω. Ναι, απλώς μια κίνηση, δύο κινήσεις. Πριν, εδώ και άλλο ένα. Πριν, άλλη μία. Ναι, το αξιωματικός Β5, εδώ πέρα αρχίζουν και δημιουργώ απειλές, δηλαδή, τους βάζω διλήμματα. Το αξιωματικός Β5 αρχίζω και απειλώ, το ποιον είναι να φάω και το αξιωματικό Β8 και πύρος γ1, σημαντική κίνηση, ναι. Πύρος γ1. Να φάω και υπό Α4.
Δεν είναι ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνει. Λογικό είναι να φάει. Ψιλοφόρησε, φαίνεται. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο, αλλά ναι, οκ. Ωραία. Πύρος Β1, πάλι και αυτό σημαντικό απειλό αποκαλύψεις. Πύρος Z8. Υποδελτα 4. Μοναδικό ρο Α6. Εντάξει, αλλά τώρα και δεν έχω, και δεν... έχει γίνει πολύ κακός. Και δεν έχω πύρο Β5. Δεν έχω πύρο Β5 εδώ πέρα, πριν μια κίνηση. Γιατί, τι έχει, νομίζω έχει κάτι Z4 έχει. Τα μετρούσε πάνω στην παρτίδα τώρα. Νομίζω πρέπει να έχει Z4 εδώ πέρα. Δεν ξέρω τώρα τι λέγει το μηχάνημα, αλλά με ενοχλούσε αυτό. Z4 και στο επί να φάω και άμα πάω ρο Ε4 πήρω Ε8 και στο ρο επί Z4 έχω ψηφώνω 6. Π.χ. Α, έχει εδώ. Ναι, τώρα ενδεικτικά μια βαριάντα. Καλά, εντάξει. Δεν θα μπορούσε να παίξει και απλά, ξέρω εγώ, εδώ. Ναι, και πήρω γάμα 8, κάτι τέτοιο. Αλλά, ναι, πήρω γάμα 8 και ο βασιλιάς μου είναι... Ναι. Ναι, δεν είναι, πλέον, ενεργός. Επομένως, ρε Α6, πήγα πήρω θ1. Ίσως πήρω Δ1 να ήταν κάπως καλύτερο, να κρατάω μια επαφή με το Δ5. Εντάξει, υποθέτω ότι θες να κοιτάς αυτά εδώ, το 3. Αυτό ήθελα να κάνω. 6, 7. Δηλαδή, στην ουσία, να περάσει από την άλλη πλευρά, που έχεις και ναι. Το βασιλιά. Ναι. Και να συνεχίζει τα 4 φυσιολογικά. Επίσης, εκεί από τα 5. Και εδώ αρχίζει να κάνει την ακρίβεια, να παίζει το Δ4 ήταν ακρίβεια. Αρχίζει και μου αφήνει τακτικά. Ήταν από τις συνέχειες που τις είχα μετρήσει, δηλαδή αυτό ακριβώς που παίχθηκε, γιατί είχα μετρήσει αυτό και το πήρω 4 που έπαιξε. Με απασχολούσε σαν συνέχεια, γιατί δεν μπορώ να φάω, είναι όμως που έχει Δ2. Ναι, πέφτει, βάει Δ2, Δ1. Ναι, αλλά μπορώ να φάω απλά τον ύπο, όπως παίχθηκε στην πατήδα, και στο Δ2 που γ3. Αδιαφορώ. Έστησε αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, ήδη παίζαμε αρκετή ώρα γι' αυτό, εντάξει, κάπως φυσιολογικό. Και μετά από πυροβήτα ένα, ναι, εντάξει. Εντάξει, τώρα εδώ... Δεν έχει κάτι, παίξαμε λίγες κινήσεις, έτσι, εγκατέλειψε. Ναι, αφού όλα πέφτουνε. Ναι. Και δύο ελεύθερα δεμένα. Ναι, και κομμάτι. Εσύ μήπως τους κάνεις μάγια, μήπως τους κοιτάς λίγο περίεργα. Δεν ξέρω. Τελευταίος γύρος πρωινός γύρος, αλλά σήμερα, δεν ξέρω. Ναι, ρε, εσύ, όλοι οι άλλοι όμως έχουν το πρόβλημα. Έχω χάσει πολλούς κρίσιμους τελευταίους γύρους. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω πολύ ωραίες παρτίδες πάντα. Εντάξει, προφανώς θα δείξω τις παρτίδες που κέρδισα. Μπορώ να δείξω τις παρτίδες που έχασα. Πόσες παρτίδες που έχανα από τον τελευταίο γύρο. Και εδώ έχουμε να κάνουμε για να δούμε ποιο. Νομίζω αυτό είναι από το... Από το Πανευρωπαϊκό Ανδρών. Ναι, από το Πανευρωπαϊκό Ανδρών. Το 22. Δύσκολο το τουρνουά. Ναι, και αρκετά δύσκολο. Απλώς η πορεία μου ήταν κάπως περίεργη, γιατί άρχισα να κάνω άσχημα αποτελέσματα με χαμηλότερα ελό και αντιμετώπιζα από ένα δίχα καλό ξεκίνημα και μετά, μόλις άρχισα μετά την πρώτη ήταν με τον Μαρτυροσιάν, μετά έπαιξα τραβούσα και έκανα άσχημα αποτελέσματα μετά και είχα μια κάπως περίεργη πορεία. Αλλά κατά τα άλλα, ισχυρότερο απλώς εγώ δεν είχα παίξει τόσο καλά. Έχει τύχει να νιώσεις ότι υποτιμάς τον αντίπαλο. Ρε παιδί μου, ξέρεις, να παίζεις με έναν χειρότερο αντίπαλο και να τον υποτιμήσεις. Αρκετές φορές, ναι, αρκετές φορές μου συμβαίνει. Και συμβαίνει σε πολλούς χαλιστές, θεωρώ. Πώς το αντιμετωπίζεις, πώς μπορείς, ρε παιδί μου, να το αφήσεις πίσω σου? Γιατί αναγκαστικά σε ένα τουρνουά, ειδικά σε ένα ανοιχτό, σε ένα διεθνές, οι πρώτοι δύο γύροι θα είναι ενάντια σε σκακιστές που είναι χαμηλότερου επίπεδου. Ναι. Λόγω του έλο που έχεις, γι' αυτό το λέω. Τώρα από την εμπειρία που έποκτα και περισσότερο γενικά, διαφέρει και η αντιμετώπιση μου από τα προηγούμενα χρόνια και τώρα και συγκεκριμένα και στα πιο πρόσφατα παραδείγματα, είναι απλώς να παίζεις κανονικά τις αντικειμενικά τις θέσεις που έχεις και φυσιολογικό σκάκι να μην δημιουργείς και να βάζεις περιπλοκές μόνο και μόνο επειδή ο άλλος έχει χαμηλότερο έλο.
δει μια φυσιολογική θέση και μια σταθερή θέση που θα κρυφθεί σε κάποιο πιο τεχνικό κομμάτι, είναι καλύτερη λύση και όλα αυτά. Και πάνω στο κομμάτι της παρτίδας, δηλαδή ψυχολογικά όταν σου έρχεται αυτό το συνέστημα, ξέρω εγώ, το ότι είμαι καλύτερος και λάθα, κάπως έτσι να... αυτό που κάνω εγώ είναι να μιλάω στον αυτό μου μέσα, δηλαδή να λέω, ξέρω εγώ, πρόσχευα μέσα, εντάξει, έχεις καλή θέση, συνέχιση. Και πολλές φορές μου ξεφεύγει, δηλαδή μου διαφεύγουν αυτά τα πράγματα και παρασύρομαι από σκέψεις και έρχεσαι και παίζω πιο ρεκόλα και παρασύρομαι και ξεχάζομαι οτιδήποτε και χάνω και ευκαιρίες και μπορεί να χάσω και παρτίδες και τα λοιπά. Γι' αυτό. Εντάξει, αλλά αυτά είναι μόνο, πώς το λένε, όπως είπες και εσύ, συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Ναι, να από προσανατολιστείς. Εντάξει, είναι φυσιολογικό για να σκακιστεί. Όπως είπες και εσύ, είναι ένα ατομικό άθλημα, το οποίο δυστυχώς οι περισσότεροι σκακιστές είναι εσωστρεφείς. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να εξωτερικεύσεις αυτό το οποίο νιώθεις εκείνη τη στιγμή ή και να το, πώς να πω, να ξεσπάσεις όλη αυτή την πίεση την οποία νιώθεις πάνω στην παρτίδα. Γιατί, ειλικρινά, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ό,τι και νιώσεις, ή εν μέσω τουρνουά. Και δυστυχώς την άλλη μέρα πρέπει να ξαναπαίξεις. Είναι αυτό που λες. Δηλαδή, αν πάει κακά ένα τουρνουά, τελείωσε. Έτσι. Πάει στο καλό. Δηλαδή, μετά είναι δύσκολο να μαζέψεις τα κομμάτια σου. Πολύ δύσκολο, ναι. Σε μένα τα λες. Για πάμε να δούμε. Α, θα δούμε. Μισό. Τώρα θα ξεκινήσει τα παράπονα. Με πρόλαβες. Ναι, είδες. Ξέρεις τι, βλέπω Νάιντορφ και λέω, όπα, Νάιντορφ πρέπει να την έπαιξε με τα μαύρα, οπότε... Ναι. Πάμε να δούμε και μια φυσιολογική παρτίδα, μια σκυλική, γιατί ναι, αυτά που βλέπω εδώ στην ώρα δεν μου αρέσει τίποτα. Θεωρία κανονικά όλα αυτά, τα μάτια. Θεωρία, ναι, γι' αυτό και εγώ δεν σταματάω. Τα 5, και τα μάτια 7. Εδώ εντάξει, αντί για υπάρχει 5, επίσης παίζεται και το μικρό ροκέ. Mm-hmm. Όχι, παίζεται, μιλάει το μικρό ροκέ. Και ναι, ψηλοντέστερο. Είναι σημαντικό τώρα που έχει περάσει τον 25 να κάνω κάποιο αντιπαιχνίδι. Γιατί αν προλάβει να παίξει βίντεο 4 γάμα 4, θα έχω θέμα. Θα πρέπει να αντιμετωπίζω απειλές με γάμα 5. Και στη θέση που παίζει μικρό ροκέ ο λευκός αντί για υπάρχει 5, μία κίνηση πριν. Μία από τις ιδέες του μαύρου είναι να συνεχίσει με β6 ή μπορεί και με α5, δεν ξέρω, β6 ή α5, να αποτρέψει την ιδέα του λευκού να παίξει με α5. Okay. Αυτό, τώρα που έχει παίξει ήδη το α5, πιο ακριβές νομίζω είναι να παίξει ε4, δηλαδή αυτό το ε4 που έπαιξε, να δημιουργήσει κάποιο παιχνίδι. Και αντί για τώρα ζ4 που έπαιξε, τώρα και επίσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και ύστερα από ε4, μπορεί να φάει και με το ήττα. Νομίζω. Με τι να κάνω και λάθος, αλλά να, μου φαίνεται εδώ, και φυσιολογικό σαν ιδέα και να παίξει να συνεχίσει πάλι με γάμα 4, 5, 4, γάμα 5 κτλ. Οκ. Okay. Α, και να παίξει από τη μεριά της Βασίλισσας. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Και εγώ θα παίζω από το κέντρο, δηλαδή, από ξυλό 5 και τα λοιπά. Οκ. Okay. Νομίζω είναι μια έτσι. Εντάξει. Γιατί μπορεί να παίξει σαν άνθρωπος φυσιολογικά αξιωματικός επίσης τα 3 ή... Μπορεί να παίξει, απλώς έρχεται μετά από το ξυλό 5 και τώρα πλέον ήδη δεν μπορεί να συνεχίσει με ευκολία το σχέδιο του με γάμα 4. Και τώρα θα πρέπει να σκεφτεί, ξέρω εγώ, επίσης από την ιδέα να παίζει και η κουίτα 4 σε πολλές θέσεις. Δηλαδή, ύστερα από αυτό επίσης τα 3, είτε επίσης τα 3 αποτρέπει και τα κουίτα 4, αλλά ύστερα από αυτό επίσης τα 3 από ξυλό 5 θα πλούει και η κουίτα 4 σε κάποιες θέσεις. Okay. Τώρα, εντάξει, εννοείται παίζει τη θέση, αλλά δεν ξέρω. Μπορούμε να το δούμε και το μηχάνημα, δεν ξέρω, τώρα δεν θυμάμαι συγκεκριμένα. Να σου πω, αλλά άμα θέλεις το ελέγχω. Δεν, ούτε καν. Αλλά δεν είμαι του μηχανήματος. Γιατί αυτό που λέω κάθε φορά, πάρα πολλοί που μας βλέπουν ή γενικά πάρα πολλοί που ασχολούνται με το σκάκι, λένε, α, βάλει το μηχάνημα. Παιδιά, σε μία παρτίδα κανένας δεν θα σου βάλει το μηχάνημα. Το μυαλό σου πρέπει να σκεφτεί. Δηλαδή, πραγματικά, άσε που είναι εύπεπτο εντελώς. Δηλαδή, α, βάλαμε το μηχάνημα, μας το είπε. Δεν πρόκειται να το φτιάξουμε ποτέ. Εάν δεν το παίξουμε, εάν δεν δουλέψουμε πάνω σε αυτό, δεν βοηθάει πουθενά. Ορίστε. Ναι. Ζήτα 4 και τώρα εδώ είπε τα 4. Να πρέπει να την παίξω αυτή την κίνηση. Βρήκαμε τετράγωνο, βάλαμε τον ύπο. Ναι. Και φούζι. Άπαξε αυτή τα 4. Ναι, νόμιζα έπαιξε φούζι 6. Ναι, ήθελα να προκαλέσω τα 3 για περαιτέρω αδυναμίες μελλοντικά. Α, και τώρα αλλαγές. Ναι, ναι.
Εντάξει, αυτό το ε4 όμως φαίνεται πολύ δυνατό αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Δεν έπρεπε να το επιτρέψει, γι' αυτό έλεγα να παίξει ροκέ, αντί να παίξει το 4. Από τη στιγμή που δεν φαγώθηκε τώρα, δεν ξέρω. Ναι, μεγάλη δυνατότητα. Φαίνεται επικίνδυνο εδώ πέρα. Ισχύει. Και ύστερα από υπόγαμε 5 που απειλώ και υπόδελα 3 και τα λοιπά ή οτιδήποτε. Και υπόδελα 3 κλούβες. Ναι. Εδώ ήταν περίεργη θέση. Γιατί δίνω το πιόνι. Και παίζω πυρογραμμα 8 και με πιάνει κάτω. Σε αυτή τη θέση, αλλά έχω υπολογίσει ότι έχω ψηλόν 3 κοντά μου β' 6 και απειλώ το β' 2 και τον είπω στο ε3. Δηλαδή, ας πούμε, μια κίνηση πριν. Ναι. Αν παίξει πυρό β' 2, έχω πυργό ε8. Ναι. Και έχει θεματάκια, δεν μπορώ να κουνήσω τον ύποτο, επειδή έχω υποτεθεί τέσσερα από ψηλό δέσμα κτλ. Ναι, απλά το τρως και υποθέτω πας εκεί. Και άμα παίζει πύργο ψηλό, ναι, μετά καρφώνει όλα, θα αρχίζω να διπλώνω, να διπλώνω πάνω στην έψιλον. Και... Δεν έχει ρουάζει τα δύο στην ουσία, για να φέρει το τελευταίο κομμάτι να κρατάει στο ε3. Ναι, ναι, ναι. Άρα πέφτει μια διαφορά εκεί πέρα. Ναι. Ωραία ιδέα. Του καρφώματος. Ναι, είχε λίγο μέτρημα, ναι. Είχε γενικά πάρα πολύ. Αυτή η θέση έχει πάρα πολλά πράγματα να μετρήσει. Δηλαδή τώρα. Ναι, αλλά έχει ήσυχε κινήσει στην ουσία. Δεν είναι ότι έχει. Α πούμε, απειλή που ψηλώνει 7, απειλή διάφορα. Σκεφτόμουν να... τι γίνεται μετά από πυρό πήγα 3, τι συμβαίνει μετά από πολλέ κινήσει. Είπα πυρό ψηλώνει 8. Τώρα υπάρχουν και τεστ βαριάντε, αλλά δεν θα. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Δεν έχει υπό επιδέλτα 6, τι δεν βλέπω. Έχω πυρό ψηλώνει 2. Ου! Και άρχιζα να απειλώ πυρμητά. Ναι, ναι, δύναμη, δεύτερη δύναμη. Δεν πρόσφατα, δεν μπορεί να πάει τρωτά από ένα. Τακτικά, μικρά τακτικά. Ναι, ζουλίτσες. Και υπό τα 4. Και εδώ όλα λειτουργούν. Δεν έχει τετράγωνο. Δεν μπορεί να κουνήσει την τάμα, επειδή έχω τάμα γάμα 5. Δεν μπορεί να πάει τα μαζί τα 1. Ναι, τρώει αναγκαστικά. Και έχω ενδιάμεση υπό τα 3. Και δεν έχει κίνηση. Ναι. Και τώρα πάλι φαίνεται ότι κάτι μπορεί να έχει, αλλά και πάλι έχω τρόπο να, να κερδίσω. Δεν έχει πυρό γάμα 1, ενδιάμιση. Έπαιξε αυτό και υπό β' 4 το θεώρησα απλό. Είχα και άλλες κινήσεις. Αλλά πάλι διάλεξα το πιο έτσι ασφαλές κάπως. Και πέφτει και το... Πέφτει αυτό και έχω τα... Ναι. Θα φάει ένα πιόνι πίσω. Εντάξει, αλλά εδώ πάντα αλλά... δίνουμε το Z7, δεν δίνουμε στην ουσία το Β7. Ναι, ναι. Και τα δεμένα κανονικά κερδίζουν μόνο τους, ενώ μαζί με τον πύρο. Ναι. Αλλά εντάξει, στην προηγουμένη περίπτωση αφού... Λες, σας φέρω και το βασιλιά. Σας φέρω το βασιλιά, καλύτερα. Αφού έχει ανοιχτό δρόμο. Ναι. Ο πύργος αυτή τη στιγμή είναι σαν να μην παίζει. Πήγες και το μεταξύ. Έκανες το αλφαδίο και μετά έπαιζα με το ψινάκι. Πω, πολύ δυνατό. Είσαι φιναλάκιας πάντως. Πάρα πολύ. Συνέβη. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι στα φινάλια έχεις μια ιδιαίτερη αδυναμία. Μ' αρέσουν οι θέσεις. Μ' αρέσουν οι θέσεις. Προγεπώ. Ναι. Ναι, ναι. Ποιος προπονητής έχει συντελέσει στην επιτυχία σου, θεωρείς? Έχει συντελέσει κάθε... πάρα πολύ ο Ανδρέας, ναι. Ο Τζερμιαδιανός. Άλλο ένα θύμα αυτής της εκπομπής, παιδιά, να ξέρετε την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Τώρα, ό,τι όνομα θα μου λένε, θα λέω, παιδιά, εκείνη την ημερομηνία θα έχουμε αυτόν. Οπότε, θα έχουμε τον Ανδρέα μαζί μας την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, αλλά εκεί νομίζω θα είμαστε Κυριακή και όχι Σάββατο. Ναι. Ξέρετε, προσαρμοζόμαστε στους παίκτες. Τώρα, οι νέοι δεν έχουν και πολύ λόγο. Τους λέμε Σάββατο, σου λένε ναι. Δεν αλλάζουν. Οι παλιοί έχουν λίγο. Ο Ανδρέας, ναι. Πού σε βοήθησε, δηλαδή... Ναι. Με βοήθησε πάρα πολύ, επειδή δουλέψαμε και πιο έτσι σε προσωπικό επίπεδο. Εντάξει, εννοείται μένουμε μακριά από την Αθήνα, από Θεσσαλονίκη. Ειδικτικά, αλλά ενώ δουλέψαμε πιο εστιασμένα και πάνω στις παρτίδες μου, λίγο με έβαλε σε ένα πρόγραμμα και δίνα να μπω στη διαδικασία να αναλύω τις παρτίδες μου περισσότερο. Αυτό δεν το έκανα στο παρελθόν, να αναλύω τις παρτίδες μου αφού τελειώνω τα τουρνουά. Mm-hmm. Και εστιάζαμε σε συγκεκριμένες θεματικές από την αρχή, δηλαδή με ρωτούσε, ξέρω εγώ, και έβλεπε που είχα δυναμίες. Και είχαμε συνειδητοποιήσει και εγώ δηλαδή μαζί, αυτός δηλαδή μαζί μου, ότι
Μου έλειπαν αρκετές βασικές ιδέες και στο σκάκι και δουλεύαμε πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές που μπορεί να θεωρηθούν βασικές, αλλά εγώ δεν τις ήξερα. Παραδείγματος χάρη σε τέτοιο βάθος. Πόσο προπονείσαι την ημέρα, ή επειδή έχω, ρε παιδί μου, έχω ακούσει διάφορες γνώμες. Μία γνώμη είναι ότι ένας σκακιστής για να παίζει σε πολύ ψηλό επίπεδο πρέπει να προπονείται κάθε μέρα. Μία άλλη γνώμη που έχω ακούσει είναι ότι όχι, δεν ισχύει, πρέπει να προπονούμαστε πριν από τα μεγάλα τουρνουά. Δηλαδή, ας πούμε, η Ζούζα η Πόλγαρ έλεγε ότι ένας σωστός αθλητής προπονείται 6 ώρες την ημέρα. Θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι τώρα ποιος της απάντησε, ένας πολύ γνωστός Grand Maître, αλλά επειδή συνήθως τώρα είναι και συγκεκριμένου μπλοκ, δεν πολύ λέμε τα ονόματα, της απάντησε όχι, δεν είναι έτσι, δεν ξέρεις τι λες, προπονούμαστε 1-2 ώρες κάθε μέρα, τη βασική προπόνηση την κάνουμε πριν από το, ξέρω, βασικό τουρνά στο οποίο θα λάβουμε μέρος. Ναι. Εσένα πώς πάνε οι προπονήσεις σου, μου πεις τώρα τυχαία. Γιατί όχι, όχι, δεν θα πω τυχαία. Απλώς σκέφτομαι ότι εντάξει, και αυτός, όποιος θα απάντησε, δηλαδή η απάντηση θα εξαρτάται από το επίπεδο του παίκτη και το πώς νιώθει αυτός και πώς σιγουριά νιώθει με τον εαυτό του. Εγώ θα έλεγα 6 ώρες είναι καλές. Δηλαδή είναι. Και εγώ τόσο δηλαδή, προσπαθώ, δηλαδή εκεί από σκοπό. Δηλαδή καθημερινά αυτό 6 ώρες και εντάξει, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Το να προετοιμάζει εννοείται πιο έντονα πριν το τουρνά. Αλλά... Και τι δουλεύεις πάνω κάτω, δηλαδή ανέλησέ μου ένα 6 ώρο. Τα πάντα. Ενώ όλες τις θεματικές, δηλαδή είναι σημαντικό να δουλεύεις όλες τις θεματικές, άνοιγμα μέσα και φινάλε. Mm-hmm. Άνοιγμα θεωρία, κατάλληλες κινήσεων, ιδέες που προκύπτουν μετά από τις θέσεις. Αυτό το περιστασιακό που είπα και πριν, το έξω καμιά παρτίδα έτσι λίγο. Να ξεσκάσω και να ξεσχίσω καμιά θέση. Μέσω με θέσεις από βιβλία ή από ασκήσεις που βρίσκεις να προπονήσεις, να βάζεις μια θέση. Για πες ένα βιβλίο. Είσαι ο πρώτος πιτσιρικάς που ακούω να λέει για βιβλίο. Για πάμε. Ωραία τα λες. Βέβαια, εντάξει, βιβλιανός είναι αυτός. Ολόκληρη βιβλιοθήκη, 8 χιλιόμετρα, 8 στρέμματα. Λογικό είναι να σου προτείνει βιβλία. Για πες μία. Διάφορα βιβλία. Τώρα έχω δουλέψει τελευταία. Εντάξει, δουλεύω το Positional Decision Making Chess, τέλος πάντων, έχει βγει δύο τόμοι τώρα. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο που θα σου πω. Αυτό είναι καλύτερο από τα άλλα. Chess Tracks, ένα άλλο βιβλίο. Υπάρχει το Under the Surface, υπάρχει το The Chuchuan Method, ένα που είναι γενικά περισσότερο το πώς έτσι προπονείς. Σου λέει και σε καθοδηγεί και συγκεκριμένα το πώς πρέπει να προπονήσει γενικά και τι πρέπει να κάνεις και τι να αποφεύγεις σαν σκακιστής, δηλαδή είναι και πιο γενικό σαν βιβλίο βοήθειες. Το Άγκαρτ ήταν αρκετά δυνατά τα βιβλία, η σειρά που έχει βγάλει το Positional Play, όλα αυτά τα βιβλία, το Attack and Defense, το Calculation, όλα αυτά, όλες τα βιβλία, το Endgame Play, όλα αυτά τα βιβλία. Για φινάλι του Σερεσέρσκι, παραδείγματος χάρη, το Endgame Strategy, διάφορα βιβλία, όλα εντάξει, ξέρω σημαντικά, δηλαδή άμα ψάξει και κάποιος θα βρει πολύ εντάξει, δυνατά βιβλία και οποιοδήποτε και να πάρει, δηλαδή θα τον βοηθήσει αρκετά. Δηλαδή είναι σημαντικό, θεωρώ, ότι πέρα από το αυτό που κάνουμε και ασχολούμαστε και διαβάζουμε με τον υπολογιστή, να έχει και ένα βιβλίο να ξεσχίσει και πάνω στη σκακέρα. Να βλέπεις. Να μας πεις τα βιβλία, γιατί είναι κάτι εδώ πέρα, κάτι περίεργη, ολόματα δεν λέμε, Παπασημακόπουλη. Πώς το λένε, και καλά που μας ρωτάνε για τα βιβλία. Καλαβές. Είναι κάτι περίεργη, δεν ξέρω. Γράψε μας μετά μια βιβλιογραφία. Έτσι, γράψε μας μια βιβλιογραφία, να τους ενημερώσουμε. Άμα θέλουν. Λέει τα βιβλία του Κασπάροβ, λέει, ξέχασες. Αλλά κατά τα άλλα, καλά. Του Δβορέσκι τα βιβλία. Λέρω from the left. Απ' όλα. Θα κατεβάσω κι εγώ το βιβλιοθήκη εδώ πέρα. Μ' άρεσε πολύ και ένα του Μάγνους Κάρλσεν που λέγεται Mythic Game Evolution, που ήταν το Σοκόλοβ. Δεν ξέρω εμένα, μ' άρεσε συγκεκριμένα. Ένα μ' άρεσε αρχικά του, δεν θυμάμαι, ήταν του Adams, νομίζω, Thing Like a GM. Thing Like a Super GM, κάπως έτσι, που έδειχνε, είχε θέσεις σαν άσκηση το έκανε και μετά έδειχνε το πώς
σκεφτόταν ο κάθε παίκτης σε διαφορετικά επίπεδα, πώς σκεφτόταν ένας παίκτης με λιγότερο ρόλο, μετά με περισσότερο και μετά πώς αντιμετώπιζε την ίδια θέση ένας GM και τι σκεφτόταν συγκεκριμένα. Δηλαδή, ποιες σκέψεις κόβει ο GM ή που εστιάζει. Και μου άρεσε πάρα πολύ έτσι. Εσύ σε ποιο επίπεδο ήταν οι απαντήσεις σου? Εντάξει, όχι, να μας πεις, να πεις και τα ίδια. Σε καλό επίπεδο ήταν. Μόνο τα τέτοια, μόνο νίκες τα βλέπουμε. Πες μας και δεν απάντησα σε GM και γι' αυτό έχω πορωθεί και τώρα θέλω να γίνω. Θέλω να το ξαναπεράσω το βιβλίο. Όχι, ναι. Άλλη μια φορά. Βρισκόμουν πολύ κοντά στις απαντήσεις που έδιναν οι Super GM. Δηλαδή, και άλλα δεν ήταν και τόσο περίπλοκες θέσεις. Σε κάποιες θέσεις εννοείται ότι ή αστοχούς, δηλαδή σκεφτούμε διαφορετικά πράγματα και εννοείται, εντάξει, αν ήμουν τόσο καλός, δεν θα είχα περισσότερο. Στο μέλλον, έχεις σκεφτεί να ασχοληθείς καθόλου με την προπονητική ή θα μείνεις μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι ή ασχολείσαι ήδη με την Ναι, προς το παρόν δεν ασχολούμαι με την προπονητική, επειδή έχω λίγο εστιάσει περισσότερο στο να καταφέρω να πετύχω την τελευταία νόρμα για να γίνω GM. Και μετά, δεν το αποκλείω συνενδεχόμενο, αλλά τουλάχιστον προς το παρόν. Γιατί τώρα είναι η στιγμή, δηλαδή δεν το πολύ σκέφτομαι. Αλλά θα με ενδιαφέρε, συνενδεχόμενο εννοείται. Έστω λοιπόν ότι ναι, γίνεσαι GM. Ναι. Γίνεσαι GM. Θα μείνεις εκεί ή θα το κυνηγήσεις ακόμα περισσότερο. Γιατί εντάξει, GM γίνεσαι. Κάποια στιγμή θα γίνεις. Πολύ γίνανε GM. Ναι, θα το επιδιώξω λίγο ακόμα, λίγο να δω μέχρι που μπορώ, αν μπορώ να φτάσω λίγο παραπάνω. Σίγουρα, έτσι το σκέφτομαι. Λίγο να δω μέχρι που μπορώ να φτάσω τουλάχιστον. Δηλαδή, βλέπω εντάξει πάλι ότι υπάρχει μια περίοδος που θα μείνω στάσιμο σε κάτι. Εντάξει, δεν θα απογοητευτώ και πάρα πολύ, αλλά θα είναι ένα σημάδι ότι ίσως... Να ξέρεις, σου βρήκα... Ίσως ότι έχω μεγαλώσει κάτι, δεν ξέρω. Σου βρήκα το πρώτο σου μαθητή. Ναι. Σου βρήκα. Βλέπεις, κάτι βγαίνει. Σου βρήκα το πρώτο σου μαθητή. Ο κύριος Παπασημακόπουλος είπε πότε θα κάνετε το πρώτο σας μάθημα. Εγώ, παιδιά, σας λέω, σας δίνω το πρώτο. Είχε αναγέλα. Μπορούμε να το κάνουμε live. Εγώ δεν θα μιλάω, θα τρώω μόνο popcorn εκείνη τη μέρα. Και θα ακούω εσάς τους δύο. Γίνεται. Μπορώ να έχω αυτή την τιμή. Και απλά θα βάζω ό,τι μου βάζετε, ό,τι μου λέτε στη σκακέρα αυτό. Θα μου λέτε, ας πούμε, Πύργος εκεί, Βασίλισσα εκεί, θα τα βάζω εγώ. Θα απαντάει ο ένας, θα τον καμπανιάζει ο άλλος. Ε, μπορώ. Σας παρακαλώ. Δεν θέλω να το χάσω αυτό. Ή όταν θα κανονίσετε το πρώτο μάθημα, να είμαι κι εγώ εκεί από μία μεριά. Α, ρωτάει ο Γκράντιος, ποιος είσαι Βρεγκράντιε, με αυτά τα nicknames δεν μπορώ, πείτε μου ποιο είναι το όνομά σας. Ευγένεια, ποιος είναι ο αγαπημένος σου chess streamer? Αυτό είναι 2022. Α, μάλιστα. Καλή ποιος ερώτηση. Θα πεις, γιατί θα σε κλωτσίσω εγώ τώρα. Ο Παπασημακόπουλος εννοείται. Έτσι, μπράβο. Μιλάς σωστά. Εννοείται. Wise man, μπράβο. Τώρα... Η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ παρακολουθώ streamers, αλλά από αυτούς που έχω παρακολουθήσει από τους ελάχιστους που έχω παρακολουθήσει ήταν σίγουρα ο Παπασημακόπουλος ο αγαπημένος μου από αυτούς που έχω παρακολουθήσει. Έτσι, μπράβο. Ναι. Μόνο ο Παπασημακόπουλος. Έτσι. Και όποιος πει οτιδήποτε άλλο θα περάσει από μένα, παιδιά. Θα μπλοκάρω, μπανάρω, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Ας το καλό. Εδώ πέρα ένα παιδί δικό μας. Του κάνουν bullying, chess.com, καρουάνα, τίποτα, Παπασημακόπουλος μόνο. Έτσι. Για αφήστε τα ψέματα, αλήθεια λέμε, μόνο αλήθειες εδώ πέρα. Είπαμε, το επόμενο τουρνουά είναι στη Βαρκελόνη. Ναι. Rapid Blitz, πώς και δεν παίζεις, δεν σε έχω δει ποτέ σε κανένα τουρνουά. Γιατί τώρα θα έχει και στο... Παίζω σε αυτά τα τουρνουά. Απλώς δεν έτυχε, δεν... Δεν μπορούσα να παίξω στο Φιλίππιο. Είχα παίξει στο Μαραθώνιο τώρα, αλλά δεν έτυχε να παίξω στο Φιλίππιο. Θα έπαιζε εκεί πέρα και το Blitz και το Rapid. Έχει στο Κατοβίτσε τώρα. Στο Κατοβίτσε το Πανευρωπαϊκό. Α, έχει. Στην Πολωνία. Πότε είναι αυτό? Πότε είναι, ρε Παπασιανκόμουλε? Αυτό πρέπει να είναι 16. Λοιπόν, ναι. Αυτό πρέπει να είναι 16. Και τότε, ναι. Κάτσε, τι έτοτε ναι. Έχει το Πανελλήνιο. Έτοτε ναι. Έτοτε να το συζητήσουμε. 18-21, ορίστε, ήξερα. Ξέρω ποιον ρωτάω εγώ. Το Πανελλήνιο πότε είναι? Το Πανελλήνιο είναι
όταν κάνουμε συμβούλιο στις 19 του μήνα, θα σας πω μετά. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, θα σας πω μετά. Το Δεκέμβριο είναι και αυτό. Όχι. Τελικά, ο Gradius ποιος είναι, ρε παιδιά? Πείτε μου, να μιλάω, γιατί αυτό το... Εκτός αν είναι GR Radius, δεν ξέρω, αυτά τα περίεργα, τα δικά σας τα συνθηματικά. Γράψτε εκεί πέρα το όνομά σας, σαν και εμένα. Ορίστε, εγώ με τον Ευγένιο βγαίνουμε επώνυμα. Λοιπόν, άρα να σε δούμε και σε ένα rapid και ένα blitz. Να έχει πάρει ο Κόπουλος, γιατί τώρα πάει και τα παίρνει όλα μόνος του. Μόνος του. Τι να κάνουμε. Πρόσφυγες παντού. Έτσι. Να δούμε λοιπόν πού θα γίνει το Πανελλήνιο πρώτα και μετά να δούμε το πότε. Το Πανελλήνιο, επειδή έχει και πολλές προσφορές για να γίνει, εγώ το κόβω να γίνεται στην Αθήνα. Μη σας πω ότι θα γίνει και μέσα στην Ομοσπονδία. Λοιπόν, χωρίς, παιδιά, δεν λέω τίποτα. Σας λέω, το Νοέμβριο θα το συζητήσουμε. Νομίζω 18 ή 19 έχουμε συμβούλιο. Okay. Λοιπόν, αλλά αν είναι να σας δούμε εκεί, θα περάσω κι εγώ μια βόλτα. Γιατί θα είμαι, νομίζω, το Δεκέμβριο στην Αθήνα, οπότε θα έρθω να δω πώς θα πάτε. Live δεν θα σας βγάλω. Εκτός και αν καλέψουμε και εμένα, παιδιά, να παίξω στο Πανελλήνιο γυναικών. Το 2022, με το όλο που έχω, θα παίζω ακόμα στο Πανελλήνιο. Πέρσι ξέχασα να συμπληρώσω την αίτηση, γιατί νόμιζα ότι μου τη στέλνανε γιατί είμαι του συμβουλίου. Μου στέλνανε για να παίξω. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό ήταν για σήμερα. Έχεις υποσχεθεί να έχουμε και δεύτερη season. Είμαι θετικός, ναι. Έτσι, μπράβο. Πέρασες καλά. Συγγνώμη. Πέρασες καλά. Πολύ ωραία, πέρασες πολύ ωραία. Ναι. Γνώρισες εμένα. Ναι. Πώς ανταποκρίθηκα στις προσδοκίες? Δεν είχα κάποια προσδοκία. Αγχωνόμουν λίγο. Αλλά εντάξει, πάλι καλά, όλα καλά. Πού αγχώθηκες, παιδί μου? Αγχώθηκα ότι, εντάξει, δεν ξέρω. Δεν είχαμε ξαναμίλησει και δεν ήξερα πώς θα πήγαινε αυτό. Ενώ τώρα που ξαναχώθηκες, ξέρεις, εδώ η πόρτα ανοιχτή. Οπότε, παιδιά, να ξέρετε, θα γίνω ο δεύτερος αγαπημένος streamer του Ευγένιου. Εγώ βέβαια δεν παίζω, εγώ έχω το ενημερωτικό, το infotainment του σκακιού. Λοιπόν, μετά τη Βαρκελόνη να μας δείξει καμιά παρτίδα να μάθουμε και τίποτα. Εντάξει, μετά τη Βαρκελόνη θα πάω, είπαμε, εγώ Βαρκελόνη. Οπότε, μετά, με τη νέα χρονιά, μην πολύ Ευγένιο τώρα πανωτό, κάτσε να περάσει και ένα δίμηνο τρίμηνο, να προλάβει να κάνει και την τρίτη νόρμα, εδώ σαν να την κάνει στη Βαρκελόνη. Εμάς με την ευχή μας, όλοι στο ευχόμαστε, να το ξέρεις αυτό. Οπότε, θα σας καληνυχτήσουμε, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, ελπίζω να σας άρεσε η σημερινή εκπομπή. Πείτε μας ποιους άλλους τέτοιους πιτσιρικάδες θέλετε, γιατί έχουν πολύ χαβαλέ. Και εμένα μου αρέσει να βλέπω χαμόγελα. Οπότε δίνω το λόγο στον Ευγένιο να σας καληνυχθήσει κι αυτός και μετά σας κλείνουμε. Ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες. Μεγάλη μου τιμή και ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία και χάρηκα που... Εντάξει, επαναλαμβάνω αυτά που λες, καταλαβαίνεις. Και ναι, θα σας πω κι εγώ καληνύχτα και καλό βράδυ και καλά περάστε. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, καληνύχτα! Γεια! Yeah.